Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα Τίμη. Καλημέρα στους τίμιους Έλληνες. Στις τίμιες ομάδες, στους τίμιους παράγοντες, στους τίμιους πατριώτες. Καλημέρα Τίμη. Καλημέρα Λουκίνα. Καλημέρα Λουκίνα που έτρεξες μετά το 2-1 να πάρεις την μπάλα για να τη στήσεις και οι άλλοι κάνανε μια καθυστέρηση και εσύ δεν τον είπα τίποτα τον Λουκίνα. Εντάξει, νομίζω ότι είχε βουήξει σε όλο το γήπεδο. Γιατί και εγώ. Ότι περνάει ο Παναθηναϊκός ακόμα και το 2-1. Εντάξει, δηλαδή έλεγε ο Κολίτας ο καημένος τα γκολ του Παναθηναϊκού και ότι ο Ηρακλής χρειάζεται σοπαλέ. Το έχει πει καμιά 100 φορές στη μετάδοση. Το έχουν ακούσει και αυτοί που δεν ακούνε. Δηλαδή, εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Τώρα τι να πω. Πολλά μπορούν να υποθούν. Το αφήνουμε. Πικράθηκες, γιατρέ, έμεινες έξω. Καθόλου, καθόλου. Νομίζω ότι ήταν ανόητο για τον Ηρακλή από τη στιγμή που θεωρητικά κρίνεται όλη η κατηγορία μέσα στο Γενάρη να παίξει άλλες δύο εμβόλυμες τετάρτες κύπελλο. Ναι. Χωρίς ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης. Δηλαδή πιθανότητες τραυματισμών, καρτών. Δηλαδή παίζει μια ολόκληρη χρονιά και μάλιστα είναι υπαρξιακή η όλη διαδικασία. Γιατί ο Ηρακλής αν δεν παραμείνει κατηγορία, δηλαδή να έχει τα έσοδα του Super League. Πάει πάλι στον κάθοδο να χρήσει τον όλη προσπάθεια. Τι να κάνει στο κύπελο. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν. Και όπου δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει κίνητρο. Γιατί όπως το λέει και η εκπομπάρα σου, ή στην Α ή στη Β. Όλοι πάνε για τη μαρμίτα. Ακριβέστατα. Εντάξει. Νομίζω ήταν μια αγωνιστική η οποία γίνανε πολλά ευτράπελα. Ευτράπελα. Στο κύπελο. Ναι. Γίνανε εντυπωσιακά πράγματα. Τα οποία. Επειδή επαναλήφθηκαν. Είδαμε τον Πάοκ να βάζει 7 γκολ σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά. 3-4 Παναθηναϊκός. Είδαμε τον Άρη με τη Βέρεια. Θα πάρει στο άντερ. Να μην κάνουν καν. Ναι. 0-0. Ούτε κόρνερ πολλά. Το 0-0 πώς έδινε. Ψάξα για ξέρω, αυτά είναι προσέρευνα. Λοιπόν, όλος. Άλλο τι είδαμε παράξενο. Είδαμε πολλά γκολ γενικότερα στο θεσμό. Έτσι. Πολλά γκολ, πολλά over 3,5. Είδαμε την Κέρκυρα 6 γκολ να βάζει μέσα. 6 γκολ μέσα στην καρδίτσα. Είδαμε την Λαμία με την ΑΕΚ. Στο φιλικό να φιλιούνται εκεί πέρα. Φιλήθηκαν, ναι. Είδαμε το Τσίπρα να τάζει παιχνίδια στα παιδιά τζάμπο και να τα παίρνει πίσω. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε μια πρόταση. Σε αυτούς τους ηλίθιους που έχουν φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι. Να παίζουν τα match knockout. Μονή αγώνες. Μονή αγώνες όπως γινόταν παλιά. Να αποκτήσει ενδιαφέρον ο θεσμός. Έπαιζε, ξέρω εγώ, επανομή ή Άρης. Αυτή η όμιλη είναι. 0-1 στην παράταση. Στα ίσια. Άγιος Δημήτριος Άρης πριν λίγα χρόνια. Χρονιά που Άρης έφτασε στον τελικό του κυπέλλου. Διαγόρας Ρόδου Άρης 3-1. 3 γκολ ο Δουρδουνάς. Γιαννιτσά ΠΑΟΚ. Αγροτικός Αστέρας ΠΑΟΚ. Αυτά θέλουμε να δούμε. Είναι πολύ πιο όμορφο. Λαμία ΑΕΚ. Μηχανιώνα ΑΕΚ. Μηχανιώνα ΑΕΚ. Τώρα αυτές οι τρυπηδιές εδώ και οι ιστορίες. Εντάξει. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο μεταξύ μας τώρα. Και το παγκόσμιο κύπελο λάθος η όμιλη. Knockout. Η αλήθεια φύγες, έφυγες. Για να δώσεις ένα πριμ στις ομάδες οι οποίες θα κάνουν καλή πορεία στο πρωτάθλημα, μπορεί να ακολουθήσει το ιταλικό μοντέλο. Τώρα να βλέπεις το Λουκίνα να τρέχει το παλικάρι, να παίρνει την μπάλα να τη βάζει στη σέντρα και ο άλλος να κάνει καθυστέρηση στο πλάγιο, ποιος ήταν αυτός. Πόσο τα γαράζει ήταν αυτός. Τι του ταμπάνει ήταν αυτός. Γύρω από αυτά. Ναι. Δεν στεναχωρεί και ο κόσμος στην Ηρακλή, γιατί μίλησαν πάρα πολύ φιλαθλό κόσμο της ομάδας. Ναι, μωρέ, εντάξει, ο κόσμος. Ξέρουν ότι. Στα 140 χρόνια ο Ηρακλής έχει ένα κύπελο, μωρέ τώρα. 141 χρόνια δεν θα έχει. Δηλαδή το μάτι τη Κυριακή καίει πραγματικά με την Τρίπολη. Και είναι σημαντικό αυτό τη Κυριακή. Τώρα το σημερινό. Ο Καγιούλης μια χαρά πάει. Και ανοίγει και τις πόρτες για τον κόσμο. Ατσαλάκωτος. Άσος. Λέτε. Όλα. Βέβαια. Έχουμε μια πολύ όμορφη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Ωραία παιχνίδια έρχονται. Έτσι, μπράβο. Κολομήσουμε πάλι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Ναι. Καλησπέρα στους σεκιουριτάδες. Καλησπέρα στους ταξιτζίδες. Καλησπέρα. Ξεκινά κόστο ταξιτζίδες. Καλησπέρα στους πουλματζίδες. Καλησπέρα στους ιερείς μας. Καλησπέρα στους μοναχούς μας. Καλησπέρα στον Καματιάρης. Καλησπέρα στο κουμπαράκι μου το Μόρσα να πούμε καλησπέρα. Ναι, που μας ακούει και τρώει κανένα στρέμμα πίτσα τώρα. Καλησπέρα στους λαχιοπόλιδες μας. Το λαχιοπόλι. Όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι είχαν. Έρχεται ένας σε λαχιοπόλις εχθές.
Πάρτε ένα λαχείο. Ξεκίνησαν τώρα αυτά με τα εθνικά που κυκλοφορούν και πρωτοχρονιάτικο, πώς το λένε. Δεν θέλουμε, λέμε. Γιατί δεν θέλουμε. Πάρτε ένα λαχείο. Πιο ισχυρό. Τη δεύτερη φορά. Πάρτε ένα λαχείο, μωρέ. Τέσσερα παιδιά έχω, λέει. Κάτσε ρε φίλε. Μαζί τα κάναμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Με λέτε του πολίτεκρου να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτή. Δηλαδή σε θεωρούν κατά κάποιο τρόπο. Πώς να το πω, αναγκασμένο. Πέρα. Αναγκασμένο να τον βοηθήσει. Ισιότα, ρε φίλε, τεκνοποιούν. Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη. Να το συνάψει. Στην ακριτική μας τράχη. Εκεί επάνω. Ορεστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Σουφλή, Σταθέρα, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Θάσο, στην Κεραμωτή, στους φίλους μου. Στη Θεσσαλονίκη μας, στη Βέρειά μας, στην Αουσά μας, στην Έδεσα. Στα Γιαννιτσά μας, στην Κατερίνη μας, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, στην Καστοριά μας, στα Γρεβενά μας, στη Δεσκάτη Τσούλ, στη Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, στον Αλμυρό, στα Φάρσαλα, Σκόπελο, Αλόνισο, Σκιάθα, στην κεντρική μας Ελλάδα, στη Λαμία. Σαμπελόκι τον ακούγαμε στον Κωνσταντινίδη. Παντού. Την αγάπη μου στο νομό Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα, στα νησιά, Λευκάδα, Ζάκη, στο Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στον αγαπημένο μου πύργο Ηλίας, στην Αλιάδα, την αγάπη μου στην Κόρυφα, στην Τρίπολη, άφησα τη Λεβεντομάνα Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Και ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα και κάποιο μέρος από ένα Αγρίνιο Μεσολόγιο που τσαραμπώ πολύ. Την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα. Η αγάπη μου είναι παντού. Ωραία, σε ρε τι. Λεβέντες η κριτική. Που είχε φτάσει η Περούκα. Με το πέ. Που είχε φτάσει. Η Περούκα. Χωρίς τραπού. Δεν είχε Περούκα. Είχε το ωραιότερο πλαγιοδάνιο ο Κωνσταντινίδης. Πλαγιοδάνιο. Σοβαρά. Εσύ είσαι φαλακρός, με λέγει. Γιατί ρε. Εγώ είμαι φαλακρός. Λέω δεν είσαι μόνο. Πώς είμαι φαλακρός, με λέγει. Αφού παίρνεις τα μαλλιά, λέω απ' εδώ, τα αφήνεις με 48 μήνες να πούμε να μακραίνουν και τα φέρνεις με λάκκο και δεν κάνεις εκεί. Φαλακρός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μαλλιά επάνω. Εγώ έχω μαλλιά. Λέω έχεις. Δεν είμαι φαλακρός. Βέβαια, κόμπος η ανάποδος μας ποτήρας είναι. Όμως κύριε. Τι λουκ. Τι είσαι ο Κωνσταντινίδης τρομερός. Λέγε ρε γιατρέ, τι κάνεις. Ήρεμος είμαι. Ναι. Μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Γιατί είναι η όμορφη εβδομάδα. Είναι όμορφη εβδομάδα. Είδες. Αυτή η προεορταστική. Πάρε το δώρο Χριστουγέννου αυτό που είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν άσε αυτά, τώρα, εντάξει. Έλα, θα πέσει χρήμα. Φίλε καλά, μου, εντάξει, α... φίλε μου, η αλήθεια είναι ότι είναι φύρα τα Χριστούγεννα και πολύ εγώ... μεγάλη. Ε? Είναι δύο εβδομάδες χαμένες από το χρόνο. Αυτές και το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Ναι. Ναι, ευτυχώς υπάρχει Premier League. Κάτι Boxing Day κτλ. Boxing Day 26 Δεκεμβρίου που γίνεται παραδοσιακά αγωνιστική στην Αγγλία, πρωτοχρονιά αγωνιστική στην Αγγλία. Θα δούμε ποδόσφαιρο εκεί αγγλικό. Θα περάσει ώρα ευχάριστα. Ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι άγιοι. Ναι. Πραγματικά οι άγιοι. Ναι, οι άγιοι. Για να γλιτώσουμε την ανία εκείνες τις περίεργες μέρες. Ναι, ρε φίλε, είναι μεγάλη ανία τώρα. Κακώς διακόπτουν το πρωτάθλημα αυτά τα λέσια της κοινωνίας εδώ στην Ελλάδα. Κακώς. Κακώς διακόπτουν. Γερμανία τώρα, ένα μήνα. Παιδιά. Ένα μήνα διακόπτουν το πρωτάθλημα εκεί μέσα. Η Γερμανία αυτό το κάνει μεθοδευμένα βέβαια. Γιατί για να φορμάρονται οι ομάδες τους. Έλα ρε τώρα, ένα μήνα σταματάς τώρα. Έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν μπορεί να παίχνει ποδόσφαιρο. Πόσες χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί. 20 και κάτι. Α, θα κάνουμε μεσημέρινες, γιατρέ, να πούμε. Δεν αντέχεται. Κασάντο θα γίνουν. Είναι έτσι η διάρκεια της νύχτας εκεί πέρα και το γεωγραφικό πλάτος που δεν συμφέρει. Μάλιστα. Στις χώρες είναι καλός διακόπτω το πρωτάθλημα για να. Τα άλλα νέα, γιατρέ. Γενικότερα είμαστε σε μια διαδικασία αποτίμηση της χρονιάς. Έχει τελειώσει. Ναι. Εντάξει. Ηρεμία, το 12χρονο που πήγε στο μοναστήρι και φωνάζει η Τατιάνα. Δεν το παρακολούθησα, δεν έχω υπόψη. Το παρακολούθησε αυτό το λόγο. Όχι, τι δουλειά έχουμε αυτά, ρε, πήγε το 12χρονο στο μοναστήρι. Πάνω το παιδάκι 12χρονο στο μοναστήρι, βγήκε η Τατιάνα, λέει γιατί πήγε. Τι σε νοιάζει ένα μωρή, αν πήγε το παιδάκι 12 χρονών να μονάσει να πούμε. Πάρτε σε πίσω, πού και πάρτε στο σπίτι σου. Έχει μπαμπά, έχει μαμά. Αν ο μπαμπά και η μαμά είναι ανήλικο το παιδί, είναι υπέρ του να πάει το παιδί να μονάσει, γιατί να μην μονάσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κρύα περίοδος όσον αφορά τα μεταγραφικά. Κάτσε ρε να σου πω τι έγινε. Ξέρεις γιατί πήγε το παιδί να μονάσει απάνω. 12 ετών. 12 ετών. Ακούς. Για επαγγελματικούς λόγους. Σωστός. Τώρα αυτός άμα βγάλει 12 χρονών θα πάει γυμνάσιο. Θα πάει λύκειο. Θα πάει αγγλικά.
Θα πάει... κάνει όλα στο μοναστήρι. Ποιο μοναστήρι, θα κάνει τζάμπα στο μοναστήρι. Γαλλικά θα πάει. Δεν θα τον πάνε ένα κομπιούτερ. Δεν θα τον πάνε άθλημα. Δεν ξέρω τι ισχύει για την νομοθεσία. Αν μετά, μπορεί ανήλικο να πάει στο μοναστήρι, να μονάσει. Γιατί να μην μονάσει. Αν υπάρχει, ας πούμε, περιορισμός. Σοπαρέ. Αφού είναι η βούληση δική του, 12 χρονών, δεν είναι 5. 12 ετών δεν μπορεί να έχει τόσο. Δεν τον πάει η μαμά και η μαμά. Δεν μου λες. Συνεννούν οι γονείς. Πάει πανεπιστήμιο μετά. Βγαίνει από το πανεπιστήμιο. Θα πάει ψάξει να βρει δουλειά 22 χρονών. Πού να βρει δουλειά 23 χρονών. Τι να σου πω, είναι στο μια... μοναστήριο όμως απάνω. Οικονομική διέξοδος. Είναι μια πολύ καλή οικονομική διέξοδος. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν πολλά παιδιά εκεί, αγοράκια. Και κορίτσια. Μιλάμε τώρα για κοριτσάκι, όχι για αγοράκι. Ναι, για αγοράκι. Για αγοράκι, για αγοράκι, ναι. Δεν ξέρω το περιστατικό. 12 ετών είναι κοριτσάκι ή αγοράκι. Αγοράκι, σε λέω. Αγοράκι και πήγε στο μοναστήρι. Ναι, γιατί τι θα πάθει. 12 ετών. Αλλά ο κόκκινο που πήγε τι έπαθε. Γουρούνι, πήγε βόδι γύρισε. Τι. Πήγε 12. Δεν πήγε 12. Εκεί με τον. Εκεί έμαθε για στοίχημα. Ξέρω, με τον γέροντα λέει θα παίζανε στοίχημα, δεν νομίζω. Δεν τα λέει. Ε? Δεν υπήρχε τέτοιο. Εκεί μάθανε σαν λόγο. Δεν υπήρχε. Παράνομο. Πάντα υπήρχε. Παράνομο, ναι, υπήρχε. Εντάξει. Δεν υπήρχε νομιμοποιημένο όπως είναι τώρα. Έτσι μου ήρθε να την πάρω τηλέφωνο την Τατιάνα να τη ρίξω ένα Σουλτάν Μπινελίκη να πούμε. Τι σε νοιάζει, μωρή, εσένα. Παπά, μαμά έχει να πούμε. Θα πάει να μονάσει. Το κορίτσι δουλειά δεν με βγάλει ακροματικότητα, θέλει ρε Κώστα. Έλα βρε, ξέρετε ακροματικότητα, βρε την κρύα τώρα. Μιμείτε τώρα τι. Κρύα, τι να κάνουμε τώρα, Κώστα. Μιμητισμό τώρα, κρυόκολλη τώρα. Ο φίλο μα 8-20 στέλνει το πρώτο μήνυμα. Με τα σημερινά λεπτά ο Ερακλής θα σώσει την κατηγορία ή δεν θα πέσει. Ω, θα το σώσει. Θα δούμε, η πορεία θα δείξει. Πάντως καλά το πάει το έργο, άνοιξε και τι πόρτε στον κόσμο του Ερακλή. Θα πάνε εκεί πέρα να δουν και το παιχνίδι με την Τρίπολη, θα το πάρει ο Ερακλής το μάτς. Θα πάει στους 9 βαθμούς, βέβαια. Βέβαια, θα πάει στους 9 βαθμούς. Ήρθε και ο Μπάλας αμυντικό χαφ εξάρι. Του ατρομεί το παλιό. Κάτι φύρες, κάτι Μπαρτολίνιδες εκεί πέρα. Κάτι φύρες, ναι, θα κάναν κάτι προσφυγές. Μοντέρι, κάτι μοντέρι, λεωζίνη, κάτι σαβούρες εκεί που. Αθλητικά τελειωμένα. Αθλητικά σαπάκια να πούμε κτλ. Ήρθε ο Κούρος, λέω. Ο Μπάλας που είναι αθλητής. Να πάρουν τον Τζανετόπουλο, να πάρουν κανένα Κοροβέση, να πάρουν κανένα, ξέρω εγώ, Δελιγιανίδη, κανένα Δελιγιανίδη, το είδες, κάτι ανεβάσματα που είχε. Το κάτσε να πούμε που ήρθε. Μακάρι να έρθουν όλοι αυτοί. Τι να μακάρι. Να έρθουν, σηκάρι, να έρθουν. Ευπρόσδεκτοι. Τον κόκκινο το ρώτησα. Δεν του θέλει. Δεν του θέλει. Μέχρι UEFA θα φύγει, βρε. Δεν του θέλει το βόδι. Εντάξει. Αλλά θέλει την αγάπη των ομάδων τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά το σπάω δεν του θέλει. Δηλαδή αυτό είναι ο παδό, αλλά σαν δημοσιογράφο θέλει την καλές πόλη σχέσεις. Να έχει καλέ σχέσει. Αλλά σαν ο παδό δεν θέλει. Τι θέλει. Δημόσιε σχέσει με όλου κάνει ο Γρηγόρης. Κοινωνιολόγο θέλει. Κοινωνιολόγο θέλει να τον βάλει σε ένα δωμάτιο να του δώσει ταυτότητα κοινωνιολογική. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Και να σουρτάρουμε μέσα στα πισινά. Τα άκολα. Χθες είχαμε ένα έτσι πολύ καλό debate πάνω στην κλήρωση που θέλουν ο παδί του Άρη. Ναι. Νομίζω πλέον με την παρουσία του Παναθηναϊκού στη δεύτερη θέση ναι. Είναι πολύ πιθανή εκδοχή ο Παναθηναϊκός 3-7 πιθανότητες να πέσει ή με ΑΕΚ ή με ΠΑΟΚ ή ναι. Με Ολυμπιακός. Φάση των 16. Βεβαίως. Μακάρι. Αν και εγώ βλέπω να. Του Αργιανού πώ άκουσε εχθέ. Εγώ του άκουσα εχθέ. Του Αργιανού καλά τα είπαν τα παιδιά. Αργιανός είχε. Του βέβαια τι είμαι εγώ, γιατί δεν τον κρύψουμε ένα άλλωστε. Καλά, οι παοξίδε σηκώθηκαν από τα κρεβάτια και λέει είστε σαλεμένοι. Συγκρίνεται τον καπνίδι. Από εδώ να καταλάβει την καηλέ έχουν οι παοξίδε και με ποιου έχουν κόντρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι στο Στέφανο που είναι ο παδό του Άρη. Ένα ρητορικό ερώτημα του κάνω. Σου παρουσιάζεται, ξέρω εγώ, κάποιο ο οποίο είναι. Δεν θέλω να ονοματίσει. Το Τζίνι, ξέρω εγώ, από το Λιχνάρι το Λαντίν και σου λέει κοίταξε να δει Στέφανε. Η ομάδα σου φέτος θα κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ και σου δίνω δύο εκδοχές. Ναι. Θα αποκλείσεις τον ΠΑΟΚ, δεν θα πάρει τίτλο, δεν θα ανέβεις φέτος, θα ανέβεις του χρόνου. Ναι. Θα σε αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, θα ανέβεις χρόνου. Θα ανέβεις φέτος, τι παίρνεις από τα δύο ως εκδοχή. Δεδομένου ότι θα ανέβω φέτος, αλλά θα πάρω τη δεύτερη εκδοχή. Όχι, όχι, σου λέει οι δύο εκδοχές είναι εξής. Ήρθε το Αλαντίνε και του λέει. Ήρθε το και σου λέει. Ο Τζίμις, ναι. Πέφτεις με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Ναι, άκου. Πέφτω, ναι. Και σου λέει: ναι. Έχεις δύο πιθανότητες να διαλέξεις. Τι θα διαλέξεις. Η πρώτη είναι, Ναι. Να αποκλείσεις τον ΠΑΟΚ και να ανέβεις, όχι φέτος, άλλη χρονιά. Να ανέβει ο Νόμπλιος και ο. Και η δεύτερη είναι να σε ξεφτυλίσει, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ στο κύπελο, να ανέβεις, ξέρω εγώ, τρένο. Φέτος. Τι ναι, προτιμάς να ανέβω τρένο. Εσύ προτιμάς να ανέβεις ναι, τρένο. Ναι, αλλά στην πρώτη εκδοχή, αν μου πει να αποκλείσω τον ΠΑΟΚ και το κύπελο μέσα να πάρω, θα πάρω την πρώτη εκδοχή. Α, θες και τον τίτλο. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι, για να μην ανέβω, χωρίς για ποιο λόγο να μην ανέβω. Α, θες και το κύπελο. Άμα πεις αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, παίρνει κύπελο και δεν σου δίνει κύπελο. Απλά. Τη δεύτερη εκδοχή. Τον ΠΑΟΚ τον τίτλο. Α με ρίξει 10 γκολ, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να ανέβω κατηγορία. Εντάξει, θα μας απαντήσουν οι παδί μου. Ναι, αλλά λες. Θα σε πω εγώ τώρα, περίμενα σε πω. Τερίσει τον ΠΑΟΚ τίτλο.
Τι, τι σου βγαίνει περισσότερο, το αντιπάρχου τη Δηλήγη ή το Αργιανιλίκη. Να βγάλει βόθελο, ρε. Τι να. Τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Να το Αργιανιλίκη. Να μα αποδείξει ποτέ του Άρη. Εσύ τώρα κοίταξε τώρα. Εχθές έδειξε τον Καϊλέ. Λέει ο Παοξή, α πούμε, ότι εγώ δεν ασχολούμαι. Ξέρω εγώ, είμαι ο αντίπαλο μου Ολυμπιακό. Φαγωθήκαν εχθές να βγαίνουν για να κράζουν τον Άρη. Θες να κληρωθεί πάντως με τον Πάκο Άρης. Ναι, ρε φίλε, εγώ θέλω και ξέρεις ποια είναι η φάση. Ότι εγώ για να με αποκλείσω Πάκο δεν έγινε και τίποτα έτσι. Με δεν θα υπάρχει γκρίνια. Ναι, ναι. Αν αποκλείσω. Δεν έχεις κάτι να χάσεις. Ναι, δεν έχω να χάσω κάτι. Θα χαρεί το μπουκάλι. Το μπουκάλι που θα πετάξω σου περάσω στο, ναι. Στον, ξέρω εγώ, Ίβιτς. Θα χαρεί, ας πούμε, το τάκλι που θα σηκώσει, ξέρω εγώ, ο Τάτος. Το Γκάνια. Η κουρουπίλια που θα σηκώσει τη σημαία εκεί. Πήγε στην Αυστριζούπολη την κουρουπίλια. Το καρνιβαλιλίκι που θα πέσει. Το τεράστιο λαό ο οποίος επιστρέφει, πουλήσουμε τα εισιτήρια, βγάλουμε καλό αυτό, κάτι την μπουτίκα άλλος από κάτω, σπάζουμε ένα κεφάλια, αλλά τα παλιά ρε. Γιατί ρε, άσχημα ήταν τα παλιά. Ότι, μια χαρά. Μια χαρά με ένα βούτυρο στο κεφάλι. Και κάτι μπομπάρες εδώ πέρα. Μου κάνει μπομπάρες εγώ σε Άρης Πάοκ. Δηλαδή δεν θες να κληρωθείς με Κισάμικο ή Όφη. Να πας 8. Δεν θα πάω άμα κληρωθώ με αυτούς. Εσύ μου είπες ότι ενδεχόμενα να κληρωθώ με ΠΑΟΚ. Ρε, ναι, σου λέω, κληρώνεις. Δεν έχω να χάσω κάτι εγώ άμα κληρωθώ με ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει άμα γίνει στραβή. Σίγουρα, ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει τα πάντα. Γκρίνια μετά. Τεράστια. Φοβάται τώρα κι ένα ΠΑΟΚΣΗ, μήπως γίνει στραβή, νομίζεις. Με τον Άρη Β' Εθνική. Ξέρεις πώς τον βλέπει ο ΠΑΟΚΣΗ στον Αργιανό. Το μάτς είναι δύσκολο. Πώς τον βλέπει. Το μάτς είναι δύσκολο. Όπως ο Ζαμπίδης τον κόκκινο. Όχι. Άμα μαλώσουνε να πούμε ο Ζαμπίδης με τον κόκκινο. Ναι, άμα στραγωπατήσει ο κόκκινος και πατήσει ο Ζαμπίδης, όπως ζητήσετε. Κοιτάξτε με τα κλάματα. Άσε ρε τώρα. Άσε πυγμάχωσες ρε πλάκα κάνεις τώρα. Εγώ δεν κάνω πλάκα για αυτό. Άσε τώρα. Ναι. Όσες πιθανότητες έχει να κλάσει ο κόκκινος και να λιποθυμίσει ο Ζαμπίδης. Τι να πέσει νοκάουτ να πούμε. Θα βγει ο Άρης και θα του πει ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Τι να βγει. Ο Άρης θα πει το πάω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ αγόρι μου. Θα βγει ο κόκκινος θα βγει κι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δηλαδή, Κώστα, να κάνω μια ερώτηση. Ο Άρης σε διπλούς αγώνες με τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνση στην Τούμπα. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα να διαχειριστεί το πρώτο παιχνίδι όπως θέλει ναι. Και να έχει τη ρεβάνση στην Τούμπα. Ναι. Πιστεύεις ότι θα έχει πιθανότητα πρόκρισης? Και αν ναι, πώς. Ποιος θα έχει πιθανότητα? Ο Άρης. Λέμε ότι κληρώνεται Άρης ΠΑΟΚ με δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα. Ναι. Έχει πιθανότητα πρόκρισης η ομάδα του Άρη? Όχι. Αυτή η ομάδα του Άρη. Όχι. Δεν έχει ο Άρης. Ο Άρης μπροστά είναι καλός. Δεν έχει όμως τη δυνατότητα να σταματήσει ούτε τα άκρα του ΠΑΟΚ. Ακόμα και τον Μπίζεσβαρ που είναι σαπιοκυλιά δεν μπορεί να το σταματήσει. Νομίζω ότι ακόμα και τον Μπέλκα που είναι. Δεν είναι ένα ωραίο παιχνίδι να πειραματιστεί με την τριάδα στην άμυνα ο Άρης. Το 3-5-2 λες. Ναι, είναι ένα μάτι το οποίο δεν έχει να χάσει κάτι. Οπότε ναι. Μπορεί να πειραματιστεί, να δοκιμάσει σχήματα. Θα σου πω εγώ μια ιστορία. Ναι. Γιατί να παίξει με τρεις στόπερ ένα προπονητή στον ΠΑΟΚ όταν το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτο. Και όταν οι πλευρές του ΠΑΟΚ είναι αυτές οι οποίες. Γιατί ο Άρης δεν έχει ναι. Τρία αμυντικά χάφια να το πράξει, για να το βιδώσει στο κέντρο του. Τι δεν έχει τρία αμυντικά χάφια. Δεν έχει τρία αμυντικά. Ενώ έχει τρεις στόπερ. Τρεις στόπερ υπάρχει. Το Χαροντάκι έχει. Όχι το Χαροντάκι, παίζει στη Βέρεια. Το Χαροντάκι λέω τον. Το ξέχασες που παίζει. Πώς το λένε αυτό με τον μπαμπά του. Έχει Ραούλ Μπράβο. Ναι. Η Τζίδη. Ναι, άλλο τρίτο ποιο είναι. Το παλικάρι από τον Χαριτονίδη. Χαριτονίδη. Α, πάρ το Χαριτονίδη στον Ηρακλή. Σε ρίξει κατηγορία. Ποιο Χαριτονίδη. Α, σα γλαμάρα. Αν τον πάρω θα με σώσει. Α, σα γλαμάρα. Σε πάρει το Χαριτονίδη. Λέτε, λέτε, σου τα βρίσκει. Καλά. Πάρει το Χαριτονίδη. Τρία σέντερ μπακ μπορεί να παίξει ο Άρης. Τρία σέντερ μπακ. Το δοκιμάσει ένα παιδί. Ποιο είναι το Χαριτονίδη. Καλά, ρε που τη μάθει. Ποιο τα λένε τώρα, ρε. Α πούμε πρώτα στην Κώστα, δική μου πρόταση. Ναι. Αριστερό στόπερ να έχει δυνατότητα να παίξει αριστερό μπακ. Ποιο να είναι, ωραία. Είτε Ραούλ Μπράβο είτε Καράμπελα. Μπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Κεντρικό στόπερ. Να βάλει. Το Ρόβα. Ψηλό είναι, μπορεί να την παίξει τη θέση. Ο Ρόβα είναι ψηλό. Είναι ψηλό, ναι, είναι κοντά στο 90. Μάλιστα. Πάρε. Ξέρει και ποδόσφαιρο. Δεξί ναι. Στόπερ. Ναι. Τζανακάκι. Πάνω από ένα 80. Δεξί μπακονέτο. Δεξί μπακονέτο. Αριστερά Τσουμάνι. Τσουμάνι. Μπακχάβ. Μπορεί να φέρει και τον Ραούλ Μπράβο μέσα στην σύνθεση. Ναι. Ως αριστερό στόπερ ή ως αριστερό μπακ. Ναι. Μπορεί να το κάνει και αμυντικό χάφο τον Καράμπελα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ αυτό σου λέω ότι... έχω μιλήσει με τεχνικό team του Άρη. Εμένα ξέρει κάτι. Καράμπελα δεν μπορεί να παίξει αφού. Με ξέρει το στάμου σήμερα. Ο Τζουμάνι μπορεί να παίξει. Για τον Ηρακλή, με ξέρει το στάμου. Με ξέρει το στάμου σήμερα. Ναι. Μου άρεσε η τριάδα των στόπερ του Ηρακλή. Σου άρεσε. Σαν σύνθεση, σαν ιδέα. Τι, στάμου. Ο Στάμου μακριά. Ναι. Ζιαμπάρης κεντρικό στόπερ. Ναι. Δεξιά Ρούσος. Ναι. Που είναι πιο ευέλικτος. Το αριστερά, Ρούσο τον ξέδαψε σήμερα. Καλά έκανε, μια χαρά στάθηκε. Τον ξέδαψε σήμερα. Και Κούρος αριστερό στόπερ. Και να περιορίσει λίγο το Σαραμαντά, μην κάνει αυτές τις ανοησίες, να μην ανεβαίνει και να μην κάνει ατομικές ενέργειες. Ναι. Να τον περιορίσει. Ναι. Και είμαστε μια χαρά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλά. Πολύ καλά. Ο αυτός ο Φλόρος έπαιξε σήμερα. Ο Πασάς. Όχι, ρε, ο Πασάς δεν είναι Φλόρος. Ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου. Το φάγανε εκεί τα ψηλά κορμιά του Όφη. Μεγαλύτερο Φλόρο. Χάθηκε. Εύρε κόρτο, το έφαγε στον παιδί. Ποιος είναι μεγαλύτερος
ναι, φλόρος αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Ο Τσιλιανίδης για ο Λάμπρο. Οι δυο μεγαλύτεροι φλόροι που πέρασαν από τον Ηρακλή. Γιατί ρε Κώστα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ποιους θεωρείτε τους μεγαλύτερους φλόρους που πέρασαν στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Α, γενικότερα. Ναι. Μεγαλύτερο φλόρο ποδοσφαιριστή. Εγώ λέω ο φλόρος είναι ο Τσιλιανίδης, ποδοσφαιρικά, και αυτός ο Λάμπρου είναι αρχιφλόρος. Πάντως σήμερα όσο αρχιφλόρος. Όσο το μάτς, δεν ήταν αυτό που λέμε. Λέγε εσύ ποιος θυμάσαι φλόρους. Στον Ηρακλή. Γενικά ρε στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο από τότε που. Ε? Που ήταν μη μου άπτου. Ναι, μη μου άπτου. Δαντελένιοι ποδοσφαιριστές. Φλόροι. Μακριά ναι. Από μαρκαρίσματα. Μακριά... Ναι, ρε, φοβόταν αυτό, γινούσαν την πλάτη. Ναι, εγώ έναν θα σε πω. Το μεγαλύτερο δεκάρι τη Ελλάδα που λέγα, το Τσάρτα. Το Τσάρτα. Μεγάλο Δαντέλα, μεγάλο. Δεν έμπαινε ποτέ σε βάση. Ποτέ στη μονομαχία. Ποτέ. Ναι, απ' έξω. Από μακριά. Τα τράβαγε από μακριά. Τα τράβαγε από μακριά. Όλα διακριτικά. Είναι μεγαλύτερη φλορούμπα, λε. Μεγάλη είναι, πολύ μεγάλη. Εσύ γιατρέ. Τώρα, αν μου στο μυαλό κάποιο άλλο. Ναι. Εγώ θα έλεγα. Γιατί μιλάμε για τσαμπουκάδε, μιλάμε για γίγαντε. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για. Αυτός που έχει ξεχωρίσει για τη φλωριά του. Sorry για την έκφραση. Ο Χρήστος Κωστής. Α, ναι. Απαπαπαπαπα. Έβλεπε μαρκάρισμα και εξαφανιζόταν από το. Ο άλλο που έφαγε το πέσιμο. Ο Σιφάκης. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ σκληρό στι εξόδου του. Σαν τερματοφύλακα, αλλά μόνο από εκείνο το σκηνικό. Έμεινε. Λεοντίου Παναθηναϊκός. Λεοντίου. Λεοντίου. Κορδελίτσα, τενίστρια, κανονισότητα. Να βρατήλω. Λεοντίου. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Κόκκινο παπουτσάκι. Ρε καλημέρα τον κομμουνιστή που θα κάνει και το... Το site το όμορφο όπως είναι. Έτσι. Rapto.gr όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοκοπημένες. Rapto.gr όπως λέει και ο Γρηγόρης Κόκκινος. Καραφλό τετράποδο, πες στο γιατρό που ασχολείται με Β' Εθνική να σχολιάσει το φαινόμενο Τάκι Γκόνια που παίζει το σύστημα επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Δεν υπάρχει αυτό, Θεός. Νομίζω ότι η καλυθέα στοιχηματικά είναι κολόνα. Ναι, Κώστα. Το over 3,5 και το goal. Είναι τρελός πραγματικός. Ο Γκόνιας, ναι, είναι... Είναι, μ' αρέσει η νοοτροπία του, λέει, δεν είναι για αυτό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Ξαφνικές άμυνες. Άκουσε τι είπε Βασίλη, λέει, δίνεις 5 ευρώ και βλέπεις τη City, λέει, στο γήπεδο. Πας στον Κόνια, δίνεις 5 ευρώ εισιτήριο. Ναι, αυτά που βλέπετε και... Τρίτη και Τετάρτη τα βλέπετε στην καλύτερη. Ναι, ρε, τα βλέπεις, λέει, εκεί πέρα. Βέβαια. Γκόνιας. Τάκης Γκόνιας. Βέβαια. Ραπτό που μας έκαψε στα μηνύκια. Έχει λαλήσει όλη η Αθήνα με το που μάθανε το κύριε Καϊγιούρη. Και βάζελοι αξίδες πανιόνι μέχρι και στον δρόμο να φωνάζουν καμουτσίδες. Σε λατρεύουν, πήρε νόημα η ζωή τους. Κύριε Καϊγιούρη, χθες φύγατε! Χθες κύριε Καϊγιούρη! 80 βαθμοί Κελσίου είχε. Ναι. Χθες κύριε Καϊγιούρη, διάλειμμα! Times. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη, λουκανικάκια? Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους. Όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά. Παρέα με τους νοστιμότερους. Μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922 710. Επιμέντιουμ.
Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Από τον Ηρακλή θυμάσαι κανένα άλλο φλόρο εκτός από τον Κωστή και τον... Κοίταξε, γενικότερα ήταν μια ομάδα πολύ soft. Soft ο Ηρακλής. Όσο ναι. Θυμάμαι και την παρακολουθώ. Φλωρομάδα, ήταν... Δεν έβγαζε αυτό που λέμε το πάθος για το αποτέλεσμα. Ήταν μια ομάδα η οποία ήθελε να παίξει το όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά ως εκεί. Ναι. Γι' αυτό και δεν διακρινόταν. Δεν είχε και απαιτήσεις ο λαός. Ο λαός ήταν... Ήταν soft κοινός, soft ομάδα. Soft και ο λαός. Πολύ soft. Πολύ soft. Πολύ soft ο λαός. Εντάξει. Εσύ από τον Άρη θυμάσαι φλωρούμπες. Φυσικά. Για πες μου. Θες να μάθεις την βούγκουλα. Ναι. Φλόρο, θες να μάθεις. Ναι. Κόζε την μπεγλέρα, στάκνεις το λαιμό. Όχι, ρε. Μην... Έλα, ρε, παιχτούρες, ρε, τι τώρα. Δεν είχε... Ο Άρης δεν είχε φλωρική ομάδα ποτέ. Ρε. Ποτέ δεν είχε φλωρική ομάδα. Μόνο το κόκκι ήταν λίγο τελικά του. Δηλαδή ο Ιβάνο, Κοντούλης. Εντάξει, ο Ιβάνο, τι τελικά του ήταν και ήταν γρήγορο, ρε, παιδί. Πολύ γρήγορο αυτό. Μικρό όμω. Ναι. Ναι. Δεν είχε φλωρική ομάδα. Κοιτάξτε, ο Άρης ήταν γενικά μια ομάδα της άμυνας. Ήταν άμυνα, φύλακα, ήταν, του στόπερ, του τέτατέτ, ήταν. Του κόφτη, ναι, του πλάγιου μπακ. Ναι. Θα κάνει τις κούρσες, ναι. Στέφανε, ένα παίκτη που ήταν από το 1990, ο οποίος συμπίκρινε όλη τη φιλοσοφία του ποδοσφαιρικού, ήταν ο Αρτούρ Λεγκμπέλο. Λεγκμπέλο, ναι. Πάρα, του είχα μεγάλη αδυναμία του Αρτούρ. Μεγάλο. Μηχανάκι. Φοβερό. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή τη στιγμή, νομίζω στην Ελλάδα. Α, δεν γνωρίζω. Ναι. Δεν γνωρίζω. Έχω ναι. Καιρό ναι. Να ακούσω ναι. Νέα του. Ναι, ναι, ναι. Τον ναι. Λάτρευα ποδοσφαιρικά. Ναι. Εγώ σα λέω για φλόρου και εσεί μου λέτε. Εντάξει, τώρα δεν στον Άρη. Άρη. Σκληρή ομάδα είναι ο Άρης. Ο Άρης ήταν, ναι. Ήταν πάντα σε σκληρή. Ήταν πάντα πιο δυναμική. Ο Πάουκ δηλαδή είχε φλόρου. Εγώ τον Πάουκ δεν ξέρω ποιον είναι. Έμε φλόρο τώρα. Δύσκολο. Θυμάμαι πάντω ένα πανόπουλο που είχε ο Άρης, ένα δεξί μπακ. Ναι, ρε φίλε. Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου αυτό. Ναι, ρε φίλε. Πού το θυμήθηκε, όντω. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ο Μάικλ. Ο Μάικλ. Ο Μάικλ Πανόπουλος. Τον βάλαν και στην Τούμπα να πάρει κύπελο από τον Πάο. Μάικλ Πανόπουλο. Με τον Καγκάτσε πάνω στην κερκίδα. Βάλαν τον Πανόπουλο. Ο Νινιάδης. Δεν ήταν ρε. Όχι ρε. Όχι, ρε. Τσογλάν ήταν. Ω, δε. Νινιάδης όχι. Ούτε ο Καραπιάλης. Ομάδα που βγάζει αυθόρμητα την, δεν θα πω αυτή την έκφραση, ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο Σαραβάκος δεν ήταν φλόρος. Ήτανε. Λες. Όλοι αυτοί ήταν πολύ τι Μίκλαντ. Που έχει περάσει το κουνούπι ναι. Από το Παναθηναϊκό. Ναι. Τι Φλίψεν. Φλίψεν, εντάξει. Πο. Συνώνυμο τη συγκεκριμένη εποχή. Ο Παναθηναϊκό είχε και φλόρου παράγοντε. Όπω εκείνο που λέγανε. Όλο. Σοφ και Νέα Δημοκρατία εκείνο, πώ το λέγανε. Φιλιππίδη. Το Φιλιππίδη. Τι αντιπαθητικό άνθρωπο, ρε φίλε. Δεξιό και αντιπαθητικό. Σαν λέκτορ του Πανεπιστημίου έβγαινε εκεί πέρα. Δεξιό. Τη ΟΝΕΔ. Ναι, ΟΝΕΔ. Όπω αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Τη ΟΝΕΔ, τι αντιπαθητική, ρε. Πώς το λέγανε τον άλλονα. Το Σπηλιοτόπουλο, ρε. Σπηλιοτόπουλο, άρε. Άρε Σπηλιοτόπουλο. Τι αντιπαθητική φλόρη ήταν αυτή, ρε. Άχρωμοι, άνευροι. Άνευροι άνθρωποι, ρε.
Άχρωμοι άνθρωποι. Λες συνέστημα έχει αυτός μέσα του. Τι να έχει συνέστημα, γι' αυτό αυτοί είναι οι βουλευτίνες βγαίνανε με τους πασοξίδες. Δημοκράτησες. Ναι, ναι. Τι κάνανε. Οι άλλοι ήταν οι πασοξίδες, άλλοι ήταν άδες. Μπουζούκια. Πώς το λένε, Βαγγέλης Γιαννόπουλος φάση και. Βέβαια. Ρίτα Αγγελαρίου, δύο φορτηγά. Τρία παιδιά με τη μια γυναίκα, δύο με την άλλη, το τρίτο νόθο, το τέταρτο νόθο. Δεν ξέρω. Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί. Και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, ρε φίλε. Το Τσίπρα πώς το βλέπετε, σε καλή κατάσταση. Άτρωτος. Άτρωτος. Μ' αρέσει. Γλωμό το βλέπω. Όχι, άτρωτος. Αλλά. Άτρωτος γιατί, γιατρέ. Για να ακούσουμε τον γιατρό. Παίζει χωρίς αντίπαλο. Έχει μια άνεση. Έχει μια άνεση. Σαν τον πάω στην πόλη. Ακριβώς, ναι. Χαλαρός. Χαλαρός, έτσι. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι λέμε εμείς. Εγώ βλέπω ότι ζορίζετε τώρα. Πού να ζορίζετε. Καλά. Εσύ τι ζορίζετε. Δεν τον αφήνουν να δώσει ψηλά. Τι να δώσει. Τα ψηλά. Ποια ψηλά. Κάνει συντάξει, δηλαδή να δώσει παραπανίσχες. Έλα μωρτά, θα συγκεκριθεί ο συνταξιούχος τώρα από τον τάφο. Καλά. Να κυνηγήσει τον Τσίπρα τώρα. Πλάκα κάνεις. Λέγε ρε γιατρέ. Σκληρήρεμα τα πράγματα, ανέμαχα τη βάζει την κατάσταση. Ναι. Έχω ξαναπεί. Σ' αρέσει. Είναι συμπαθητική φυσιογνωμία. Συμπαθέστατο είναι. Κοίτα τον εκεί πέρα. Επενδύει στο γεγονός ότι οι προηγούμενοι είναι όλοι αντιπαθητικοί. Ναι. Δηλαδή δε πες μου, δηλαδή, πες με ονόματα. Δηλαδή, αντιπαθητικοί, ναι. Αυτό είναι συμπαθή. Συμπαθή, ναι, ναι, σαν φυσιογνωμία. Ναι. Δηλαδή βλέπει τώρα φόφη γεννηματά να ηγείται τη κεντροαριστερά. Φόφη, ναι. Αν υπάρχει ένα αντίβαρο στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Αντιπαθή. Θοδωράκη Σταύρο. Δημοσιογράφο. Που μεγαλούργησε με Πασόκ. Μεγάλο δημοσιογράφο. Μεγάλο δημοσιογράφο. Δηλαδή, πώς μπορεί αυτός να πείσει. Ναι, τον ναι, κόσμο. Ναι, 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 ναι. Τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η οποία θεωρητικά έχει αποτινάξει το παρελθόν και είναι το παρελθόν όλο συσσωρευμένο εκεί πέρα. Πήγε ο Κωστάκης και χειροκροτούσανε σε μια εκδήλωση πριν. Ποιος? Πριν δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι κάπου. Ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής. Ορίστε. Άμα γυρίσει και βάλει. Ούτε ο Καραμαλής ήταν αντιπαθητικός. Αντιπαθής, όχι, όχι. Όχι. Εντάξει. Ο Κώστας ο Καραμαλής. Δεν ήταν καθόλου αντιπαθητικός. Ο Σαμαράς ήταν αντιπαθέστατος. Ναι, φατσικά ας πούμε και τα λοιπά. Εντάξει. Εντάξει, ήτανε αντιπαθητικός. Έχει και ιστορικό. Ποιος? Προδότη και τα λοιπά. Ναι, τους πάρα. Ναι, τους ναι. Παράτησε, ξαναγύρισε. Ναι. Πήρε την Πρωθυπουργία, σε δύσκολους ναι. καιρούς αλλά την πήρε. Ναι, τους τρύπησε. Καλά. Τους νεοδημοκράτες τους τρύπησε. Βέβαια, γιατί τους παρατάει. Και έρχεται πίσω να πούμε, σαν το Σαλπιγκίδι να πούμε. Εντάξει, δεν λέγανε 14 όμως. Ναι. Πήρε όμως πρωτάθλημα ο Σαμαράς. Πήρε, εντάξει. Ο Σαλπιγκίδης δεν πήρε. Έμεινε... Με τον Παναθηναϊκό πήρε. Όχι, σαν προδότης δεν πήρε. Σαν προδότης δεν πήρε. Σαν προδότης δεν πήρε ο Σαλπιγκίδης. Κύπελο πήρε με τον Πάο. Το 2003 νομίζω ήταν στη Δευτεράτζα. Ήταν, αλλά ήταν. Δευτεράτζα. Εκτός 18. Εκτός 18. Δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή του πήρε στην. Την επόμενη χρονιά όμως το 4 ήταν πολύ καταλυτικό στο να βγει ο Πάο τρίτος. Εκείνη το 3-4. Θυμάσαι που ο Πάο. Βγήκε τρίτος και πανηγύρισε οι παοξίδες που βγήκανε τρίτη. Θα παίζανε Champions League. Ναι, είδες. Και Μακάμπι. Ναι. Πολιάς Λουκά. Ναι. Πω, τι εποχές εκείνες. Πώς τα βάλεις αγόρι μου με τους Εβραίους. Όποιος πήγε να τα βάλει με τους Εβραίους, το κεφάλι του έφαγε. Κατάλαβες. Εδώ ο Θεός μας πήγε να τα βάλει και τον φάγανε λάχανο. Θα γλίτωνε ο Αναστασιάδης. Θα γλίτωνε. Βέβαια, τι. Τα θυμάσαι εκείνα τα μάτσα εκείνες τις περιόδους. Πώς? Τι θυμάσαι εκείνες τις περιόδους. Εκείνο το μάτς. Και τα σκυλιά είχαν χοληστερίνη. Εκείνο το μάτς. Ήταν Αύγουστος. Εκείνο το μάτς γυρνούσα από την Αμουλιανή. Ήταν έγκυος στην Ευγενία. Η Τούμπα έκανε σολτάτ με τη Μακάμπη. Δεν θυμάμαι. Ένα βασικό ερώτημα. Άστρα φευρόντα και έκανε. Και θυμάμαι τον Κουλιανό αναμετάδοση. Γυρνούμε ένα πούντο εγώ γυρνούσα. Είχε πεθάνει ο Παπαμιχαήλ 2-3 μέρες πριν ευνηδίως. Από ανακοπή καρδιά στα 70 του και πολύ έζησε γιατί η ζωή που έκανε ήταν για να παίξει πιο λιγότερο. Ήτανε. Και άκουγα τον Κουλιανό να βρίζουν όλοι μαζί οι ρεπόρτερ τον Αναστασιάδη. Τον Έτσι τον Αναστασιάδη, τον Αγιορίτη τον Αναστασιάδη, τον Καραγκιόζη τον Αναστασιάδη, τον Δίξιο τον Αναστασιάδη. Αλλάζω σταθμό. Πάω σε άλλο αθλητικό σταθμό. Την πέσαν όλοι, στοχευμένοι όλοι. Καλά, ο Νίκος δεν ξέρω αν ήταν σε εμάς. Ήταν σε εμάς, ναι. Στοχευμένοι όλοι οι ρεπόρτερ και η παραγωγή εναντίον του Αναστασιάδη. Τράβηξα το σταυρό του Ισού. Δεν μου λες, το Διονύση το βγάλα ποτέ για να δώσει το Γιαννόπουλο. Να κάνει έστω μια συνέντευξη εκείνο το μάτς. Όχι, νομίζω, ούτε το Γιαννόπουλο. Έμεινε non-paper αυτό δηλαδή. Ποτέ δεν μάθαμε για το fax. Δεν μάθαμε τελικά. Το μόνο που μας έχει πει off the record ο Γιαννόπουλος είναι ότι μας βάλαν το Λάιο, γραφείο τύπου, πάνω στην καμπούρα μας. Χωρίς να ξέρει αγγλικά. Ναι, ότι εγώ μου λέει ήμουνα διακοπές και είχε αναλάβει λέει ο Λάιος. Εντάξει. Δηλαδή σαν να μου λέει ότι ένα μήνα πριν γίνει το επεισόδιο, δύο μήνες πριν γίνει, γιατί δεν βγαίνουν να τα πούνε, σου πω στο off the record τι με είπε.
Στο off the record. Να, κάποια στιγμή να σπάσει. Μετά από 1000 χρόνια τώρα θα ρίξει η δολοφονία του Κένετι. Μετά από. Χάθηκε μεγάλη τεχνική. Ήρθε λοιπόν ο Γιαννόπουλος. Έλα εδώ ρε τούλα, τι έγινε με αυτό εδώ. Κοιτά, εγώ μου διακοπές λέει στην Κρήτη. Ναι. Μου φορτώσαν το Λάιο και ο Λάιος είχε αναλάβει την όλη ιστορία. Και μια τύπησα να πούμε στα γραφεία, μια η οποία ήταν εκεί και τα λοιπά, μου λέει και αυτή είναι ύποπτη. Δεν λέω όνομα. Μια αγκόμενα στα γραφεία ύποπτη, ιστορίες. Δηλαδή μαχαιριά στην καρδιά μου, λέει να μου. Αλλά από ποιον? Βγες και πες, θα του λέω Παναγόπουλος, λέει τα δύο δικηγόρος μου και ιστορίες. Χάθηκε η ιστορία. Γύρω, 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 τίποτα. Η ουσία μηδέν, δεν μάθουμε τίποτα. Ο Όσβαλτ σκότωσε τον Κένετ. Άστο αυτά, εντάξει. Ναι, βρήκαμε τον Όσβαλτ, άιντε τώρα. Ζιωβάνι, Κάλβο, Χαβίτο. Θανάσης Καβάλα, συμφωνώ με τον κύριο. Δεν είναι ο γιατρός που είπε για τον Τσιάρτα. Φλόρος ο Τσιάρτας, ψηφίζουμε. Μεγαλύτερος φλόρος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Τσιάρτας. Πήρε ψήφος ο Τσιάρτας. Πήρε ψήφος ο Τσιάρτας. Ρερά, για πες τι έγινε στην Ευρωλίγκα. Για. Τι λέει? Μπάμπερκ και Ρεάλ. Ναι. Θα το δούμε τώρα. Ζιωβάνι, όχι. Ζιωβάνι, το Ολυμπιακό. Κάλβο, Χαβίτο, Φλόρι γενικά, ενώ Δελικάρης, Κούδας, Φλόρι μόνο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Α, λέγανε οι εχθροί του Κούδα. Λένε ότι ο Κούδας στα εκτός έδρας παιχνίδια ήταν λίγο αμήμου άπτου. Ενώ βάραγε στην Τούμπα, να πούμε. Και ο Δελικάρης λέγανε κανένα το ίδιο. Έτσι λένε οι εχθροί, οι επικριτές του Κούδα. Ότι ήταν αμήμου άπτου, να πούμε, στα. Πώς τα λένε? Στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στα εκτός έδρας παιχνίδια. Χανόντουσαν. Ναι, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πώς το λένε. Κοίταξε, η Φλόρη γενικότερα είναι εξτρεμοειδή. Δεκάρια κυρίως. Παλαιά σκοπής, έτσι, που δεν πατάγαν περιοχή και τα λοιπά. Ποιο δεκάρια, ας πούμε, ήταν ο πιο αλήτης που φανίστηκε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Έλληνας δεκάρι αλήτης. Αλήτης. Ναι. Αλήτης δηλαδή. Στο ελληνικό, Έλληνας ή και ξένος? Έλληνας και ξένος. Ξέρεις ποιος άλλος φλόρος μεγάλος ήταν, μεγάλος μπαλαδόρος? Δεκάρι, ο Οικονομίδης ο Κώστας. Ναι. Μεγάλος παιχταράς. Νομίζω ότι στο χώρο το άξονα και στο. Μεγάλος παιχταράς. Αλήτης σαν δεκάρι. Αλήτικο δεκάρι ήταν ο Μπορέλι. Ναι, αλήτικο δεκάρι. Σαν σκέψη όμως. Ναι. Εντάξει. Όχι βρώμικος παίχτης. Δεν ήταν βρώμικος, αλλά εντάξει, είχε. Ξέρεις ποιος παίχτης συμπυκνώνει αυτή την έννοια του αλήτικου δεκαριού στην Ελλάδα? Ναι. Βασίλης Καραπιάλης. Βασίλης Καραπιάλης. Αλήτικο δεκάρι. Αλήτικο δεκάρι. Και δεύτερο φόρ και δεκάρι. Δημιουργικό οχτάρι. Ναι. Δεκάρι το οποίο μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ακόμα δεν έχουν μάθει ποιο είναι το κύριο του πόδι του Καραπιάλη. Ναι. Αν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος. Μάλιστα. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Απρόβλεπτος. Ναι. Κοντός, χοντρός. Κοντός. Ο Έλληνας Μαραντόνα θα έλεγα. Έτσι. Κοντός, χοντρός. Πήρε μια λάρισα από το πουθενά και την έβγαλε μόνο στο πρωταθλήμα. Μανθάτης τη λέει τώρα, βγαίνει στα στυλ του. Το συγκρίνουν. Τι συγκρίνει τώρα Μανθάτη με Καραπιάλη? Η Ρωσιλία είναι, εντάξει. Συγκρίνουνε ρε γιατρό. Κακός, εντάξει, ένας κακός. Δεν πράζει δεύτερος. Θες να ανοίξουμε γραμμές να μας βοηθήσει ο κόσμος? Νομίζω ναι. Μεγαλύτερους φλωράδες που πέρασαν. Και όχι μόνο, και αλητία θέλω να μας πει τα πάντα να. Αλήτες θα σου βρουν πολλούς, φλόρους θα σου βρουν λίγους. Ό,τι βρουν. Θα βρουν. Αλήτες έχει ένα κάρο, ρε. Δηλαδή τώρα. Αλήτες έχει ένα κάρο. Μου κάνει Λεοντιάδης, τώρα. Λεοντιάδης, Μητρόπουλος. Για. Μαλιταράδες. Για φλόρους. Μπαλά μέσα, έτσι, αλιταράδες. Αν ο Τσιάρτας ήταν μία φορά. Υπήρξε ένας ο οποίος ήταν 15.000 φορές σχέση με τον Τσιάρτα. Αριστεροπόδρος και αυτός. Ποιος? Πάρη Γιωργακόπουλος. Φλόρος μεγάλος. Πω. Ναι, ναι. Ποιότητα, μελά, ναι. Μακριά ναι. Από συγκρούσεις. Μεγαλύτερο αλιταρά δεκάρι από το Δωμάζο υπήρχε. Σωστό. Μεγαλύτερο αλήτης δεκάρι ήταν ο Δωμάζος. Κακός χαρακτήρας. Κακός χτρυφνός. Χτύπαγε. Με τις τάπες. Έπεφτε τον έκανε φάουλ, σε χτυπούσε σαν το άλογο. Έβριζε. Παθιαζόταν, έκανε. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Το ερώτημα στους Αργιανούς, για πες το ξανά να το ακούσουμε. Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές. Ναι. Έχει τον Τζίνι μπροστά και σας λέει. Ο Τζίνι. Συναντιέται ο Άρης με τον Πάοκ στο κύπελο φετινή χρονιά. Δεν παίρνεις τίτλο, ούτε εσύ, αλλά τον στερείς. Και δεν βγαίνεις κατηγορία και βγαίνεις σε 2-3 χρόνια. Και άλλη εκδοχή είναι συναντάς τον Πάοκ στο κύπελο, σε διαλύει μέσα στο Χαριλάο, σπάει και το αίτητο. Ναι. Και σε βάζει 10 γκολ και στα δύο παιχνίδια. Ναι. Αλλά ανεβαίνει τρένο. Τι από τα δύο προτιμάς? Μάλιστα. Τι σου βγαίνει περισσότερο? Πιο ελκυστικό. Και ο Παοξής απ' την άλλη, θα σου πω το άλλο. Δώσε και για τον Παοξή, ναι, το ερώτημα. Ο Παοξής θέλει τον Άρη και τον Ηρακλή, γιατί νιώθει την υπεροχή απέναντί του και ότι θα τον κάνει σεξ συνέχεια. Γι' αυτό τον θέλει. Δεν τον φοβάται, δεν τον υπολογίζει. Ούτε τον Άρη ούτε τον Ηρακλή. Πάντως, αν πεις ένα Παοξή, ποιον υπολογίζει περισσότερο, τον Άρη θα σε πει. Έτσι είναι, το είδαμε και χθες. Καλημέρα στο φίλο, περιμένει, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, φίλε.
Δεν ακούγεται τίποτα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ρε φίλε. Ναι. Έλα, sorry. Αυτό που λέει μια χάρη θέλω, ρε φίλε. Ναι. Πριν έκανες παντομή με τον Καγιούλα, έτσι σωστός. Ναι. Θυμάσαι όταν έκανες ψηφίδι και φύρο ομιλία, ρε φίλε. Συνομιλία. Αυτά. Ψηφίδι και φύρο, ρε φίλε. Αυτά στο θέατρο. Ναι, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Αυτά στο θέατρο. Μεγαλύτερο αλυταριό, Λαμπριάκος. Λαμπριάκος. Αλυταριό, Λαμπριάκος. Μεγαλύτερος φλόρος. Μεγαλύτερος φλόρος για μένα, Πάολο Κώστα. Άστο, εντάξει. Πάολο Κώστα. Στον Άρη. Πάολο Κώστα. Ναι. Και να σε πω κάτι, γιατρέ. Να σε πω κάτι, γιατρέ. Ό,τι θέλεις. Ο εγώ Σαλαριανός δεν θέλω να παίξει με τον Πάο, ρε φίλε. Ξέρεις τι θέλω. Να παίξει με τον Κισταμικό και να αποκλειστεί, ρε φίλε. Και να παίξω εγώ με τον Όφη να τον βάλω πέντε. Αυτό θέλω. Και τρένο θα πάω και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Ναι, ρε Αριανά. Κατάλαβε, γιατρούλη. 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 Τρία από τον Όφη δεν έβαγε κανείς. Κατάλαβες, κρίμα. Δύο καλέ έφαγε. Δύο, συγγνώμη, εντάξει, ναι. Κρίμα ρε φίλε. Και να σε πω κάτι, λέτε ότι η Ρακλής είναι φλόρη και μάλλον. Εγώ δεν το θεωρώ φλόρη, φίλε. Απλά τα παιδιά δεν έχουν εμπειρία, ρε φίλε. Όχι διαχρονικά, λέει ο γιατρός. Διαχρονικά, σόφτ ομάδα. Η πιο φλόρικη ομάδα είναι ο Ρακλής. Σόφτ, σόφτ. Πολύ, ναι. Ναι. Και στην Ελλάδα ολόκληρη, γιατί με τέτοιους παίκτες έβγαινε όγδος. Φλόρια. Βάζελη. Σόφτε, φίλε, πολύ σόφτε. Κανονικά πάνε, εγώ ονομάζεται Σόφτεξ, όχι πάνε. Ραπτόπουλε, κάνε λίγο φύρο με ψηφίδι, σε παρακαλώ. Συνάντηση, ρε φίλε. Ναι, κλείνω να σ' ακούσω. Την καλημέρα μου, γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Πρόεδρε, με έχετε εξαφανίσει από το σύμπαν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποτέ μετά το Super 3 την κάθοδο, μια φορά δεν με φωνάξατε. Είναι αλήθεια. Γιώργο, είναι αλήθεια ότι θα το μεριμνήσω, να πάω τώρα πάρω τα 300 χιλιάρικα αυτό το ρεμπεσχέτο, αυτό το ρεμπεσχέ ο οποίος δεν δίνει τις μάρες του νερό να πιει, του πάρω τα 400 χιλιάρικα, τον έχω στο χέρι. Γιώργο, ρετάς τα 400 χιλιάρικα, είναι δυνατόν να μην πάρουν τον φυρό μια φορά? Και ας πω, Γιώργο, του πάρω τα 400 χιλιάρικα και μετά το σκίσω, Γιώργο. Την άλλη μέρα δεν θυμούνται τι. Καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα στο πιο ρίσκο. Καλώς το. Καλώς του Θείου Σκρούτ. Καλημέρα, Στεφάνη. Φαντάζομαι ότι συντονίστηκε εκεί στην πλατεία τεράστια του Τσιτσάνη. Είδε τη ματσάρα. Κοίταξε, τώρα 2 η ώρα τα γαράματα. Θέλετε ίντριγα ή θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για... Δεν θέλουμε για να μιλήσουμε για λίγο για... Δώσε την ίντριγκά σου, ρε παιδιά. Έρχεται ο... Κουστάκη, λες για τον Πανόπουλο. Σόι του φίλου σου ήτανε, δεν έπρεπε να τον βάλει. Το Μάκη Πανόπουλο. Και Ξιμπακ, τι να έκανε, πώς θα πήγαινε στον Εύωσμο μετά στη Θεία. Θα τον έπαιρνε τηλέφωνο η Θεία την Αυστραλία μετά. Ένα αυτό. Γιατί μου λες, Κωστάκη, γιατί δεν λες για τον Τοχούρογλου? Ο Τοχούρογλου γιατί δεν λες για τον Τοχούρογλου που έμεινε στο Φίλιρο και ήταν με το γιώτα το μεγάλο, το Κυβικά, με τα πολλά τα Κυβικά, Κωστάκη. Τι, φλόρος ο Τοχούρογλου δεν το... Όχι, για την γραμματέα, για την κοπέλα. Α, οι γραμματεύς, οι γραμματεύς, ναι. Τι είχαμε για την γραμματεύση. Οι γραμματεύς. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Οι γραμματεύς, εντάξει, ναι. Όχι μόνο η γραμματέα. Ναι. Ξημερώνει και του Αγίου Διονυσίου μεθαύριο, Κωστάκη. Διονύση Γιαννόπουλος, ναι. Ναι, γιατί δεν τα λες, Κωστάκη? Ο Γιαννόπουλος εμένα με είπε. Μόνο στην Μπουγάτσα, στον Μπουγατσαζίδικο, στην Τιμισκή. Ο Γιάννης με τον Μάκη και με τον Διονύση. Που πήρξε ο Μανώλης και πήρε το λουκούμι από το στόμα του Λεωνίδα. Έσπασε το σερί, Κωστάκη, γιατί δεν τα λες αυτά? Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Πώς, Κωστάκη, δηλαδή, και τι, κολλάς το φάξες ή δηλαδή? Πάντως, φλόρο παίρνει στον ΠΑΟΚ, δεν άκουσα ακόμα να μου στέλνετε μήνυμα να μου λέτε. Δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι ένα βράδυ που ήμουνα με τον Πέτρο τον Μίχο, ναι, σε μία μεγάλη έξοδο που κάναμε και κερδίσαμε μετά από 10 χρόνια στην Ευρώπη, γιατί ήμασταν οι απόγονοι της Τζούλιας, ναι, με το 1-3, με εκείνο εκεί το τάκλιν, ναι, του Γκαλέτη στον Ντιέγκο. Ναι. Γαμπρέ μου, λέει, που είσαι και οδηγός και σοφέρ του Κρυσάβα, ξέρεις ποιος ήταν ο μεγαλύτερος φοβιτσιάρης ποδοσφαιριστής που έπαιξε στο λιμάνι? Λέω, ποιος? Ο Γιώργος Ορφανός. Ο Κώστας Ορφανός. Όταν τον έβαζα από την αρχή, λέει, ο προπορητής. Πάπα, λαμάντο, λες.
ομάδα της καρδιάς σου, το μεγαλύτερος φλόρος παλτό ήταν ο Ισακίδης. Ο Ισακίδης. Δεν υπάρχει. Γιατί ο άλλος από την ομάδα στη δεκαετία του 70, ο Κώστας ο Δράμπης, τι ήταν, Κωστάκι μου. Α, βγαίνουν και άλλοι τώρα. Τι ήταν, δεν ξέρω αυτό. Ναι. Ο ένας έπιανε τον ίσιο και αυτός φοβότανε τον ίσιο του. Και γιατρέ Βασιλή. Ακούω. Άλλοι είναι οι λόγοι που, που διακόπτεται το γερμανικό πρωτάθλημα πάντα στην περίοδο αυτή. Οι Γερμανοί εξελίξανε τα γήπεδα τους, έχουν εξελιχθεί. Υπάρχει ομάδα που είναι φωτοβολταϊκό πάρκο το γήπεδό της και το 1997 όταν είχε κάνει ένα βοηθητικό γήπεδο και είχε φέρει χορτοτάπιτα από τον Καναδά, το είχε κάνει με καλοριφέρ. Ποια ομάδα μιλάμε? Όλα τα γήπεδα στη Γερμανία, επειδή είναι έχουν αυτές τις βάσεις. Είναι θυμενόμενα, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είναι αλλά είναι άλλοι οι λόγοι, γιατί παραδοσιακά υπάρχουν εξαίρεση του διακοπή του πρωταθλήματος της Bundesliga. Όλο αυτό που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει να κάνει και με τους αγώνες της κλειστής σάλας, έτσι, που είναι μια βιομηχανία. Εντάξει, οι Γερμανοί δεν παρακολουθούν μόνο ποδόσφαιρο, παρακολουθούν πολλά άλλα σπορ. Και κυρίως τα κλειστά, εντάξει, έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Το handball είναι το νούμερο 2 στην Γερμανία πίσω το ποδόσφαιρο. Σε προσέλευση και όλες οι ομάδες παραδοσιακά, επειδή όντως κάποτε ήταν βαρύς ο χειμώνας στη Γερμανία και τα γήπεδά τους δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις αυτές. Αλλά είναι παράδοση πλέον, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι η Γερμανία έχουν εξελίξει τεχνολογία. Πάντως εδώ ακούω φλόρους και βλέπω μόνο στον Άρη. Πανόπουλοι, Σαϊκίδες μου λέτε. Δεν είπαμε, δεν σας είπα κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ περιμένω από τον Βαγγέλη να μας κάνει μια εκτίμηση για το μάτς Κυριακής. Θα πρέπει να ξέρουμε, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικά, έτσι, βρώμικος χαφ, ξέρεις ποιος ήταν, Κωστάκι μου? Βρώμικος χαφ. Δηλαδή βρώμικο μυαλό, έτσι μπαλαδόρος, αλλά δεν είχε μυαλό. Ποιος? Μάκη Τζάντζος, ο Λεβαδιακό, ρε φίλε. Ο Τζάντζος ο Μάκης. Όχι, ξάνθη. Ξάνθη, ρε. Μην τον μπερδεύεις με τις Ξάνθης. Άλλος. Άλλος, υπήρξε ένας Τζάντζος. Ήταν έτσι σαν τον Αρδίζο Γλουφατσούλα, σκουρό μαλλί μαυρούκος, σκουρόχρωμος. Ναι. Και ήταν μεγάλη μπαλαδόφατσα. Δεν μου λες. Μυαλά, μυαλό, τίποτα, ε. Δεν μου λες, ο Νέτο περνιέται για πολύ παλικάρι με στην τούπα που γύρισε το κολαράκι και θύμισε τώρα την χέρι. Παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτά. Σε ακούει τώρα και το παλικάρι εκεί που ήξερε ο Στεφανάκος, που έχει φιλήσει και τον Πριγιάν, το έχει γυαλίσει, είναι νέος, είναι ωραίος, θέλει και να παντρευτεί, θέλει να έρθει στην Αλφα Εθνική, χωρίς κρέη έρχεται. Εντάξει, τι να μας πει τώρα το μακρινό Μπιλμπάου, Κωστάκι μου, που έχει όλους τους παίκτες γηγενείς Βάσκους. Έτσι, και εσείς στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, έτσι, μόνο για δαχτυλίδια φυλάτε. Λευτεριά από τον Καγιούλη, ρε φίλε, ζητάμε. Απελευθέρωση από τον Καγιούλη, ζητάμε. Επανάσταση δεν πιάνει, ρε φίλε. Κάτι για τον κύριο Καγιούλη, κύριε Ραπτόπουλε. Έχουμε τους Ηρακλειδείς, δεν μπορούν να διώξουν τον Καγιούλη. Οι Αριανοί κάνουν αβάντα στον. Πώς τον λένε? Στον Καρυπίδη, μην χάσουν τον Καρυπίδη, φοβούνται οι καημένοι, γιατί σου λέει, άμα βγει ο Καρυπίδη. Η Λέσχη, πού να πάει τώρα με τη Λέσχη, κατεστράφει. Πού είναι η Λέσχη, βράει. Πού είπατε για τη Λέσχη? Είναι πρώτη φορά που βλέπω Αριανούς μεταλλαγμένους να βγαίνει δημοσιογράφος, παραγωγός, να μιλάει και να λέει κάτι κακό για τον παράγοντα και να βγαίνουν να τον κάνουν αβάντα τον παράγοντα. Και φίλε, είναι κατάπια. Να σας ρωτήσω, τι κοινό έχει ο γιος του Χουπ Στίβενς, του Τενέ της Ολλανδίας, με τον Ηρακλή και με τον ΠΑΟΚ? Για πέ. Έχει εκπροσωπεί σαν ατζέντης δύο ποδοσφαιριστάς. Ναι. Ο ένας είναι στη δύναμη του Ηρακλέως, Έλλην προερχόμενος από το Ολλανδικό πρωτάθλημα, και ο άλλος είναι Ολλανδός απρόμαχος που έχει έρθει από το τουρκικό πρωτάθλημα στην Τούμπα. Μάλιστα. Και γιατί δεν λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, και για τον Τζιόλι ότι ανήκει ακόμα στο δυναμικό της ΠΑΕΠΑΟΚ? Γιατί το κρύβετε αυτό, κύριε Ραπτόπουλε? Το λέμε, ναι, φίλε. Μπορεί να πάει. Το λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, το λέτε ότι τον έχει αφήσει ελεύθερο, ενώ δεν τον έχει αφήσει ακόμα ελεύθερο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Και ότι ο Παύλος δεν έχει τα δικαιώματα του Τζαβέλα, γιατί δεν το λέτε και αυτό, κύριε Ραπτόπουλε? Μάλιστα. Με τι μάλιστα, κύριε, δεν ακούω όμως να το λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ε. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, που τι βγαίνει και το 2016
και όλοι έχουν κάνει τις ευχές τους στον Άγιο Βασίλη, έχουν στείλει τα δε. Πρωτάθλημα σε αυτή την πόλη πότε θα δείτε? Φέτος, από τον Άρη, στη Β' Εθνική. Κοίταξε, Βασίλη, είμαστε με το μεγάλο μέτοχο των Τρικάλων, αυτόν τον υπέροχο. Πες μου λίγο για το μάτς Κυριακής. Αυτό διάζει ο Βασίλης τώρα. Τι περιμένεις για το μάτς Κυριακής? Εγώ περιμένω να σταθεί η ελληνική διαιτησία στο ύψος της. Διότι ο μεγαλομέτωχος ο Τρικάλων, αγαπητέ μου, έτσι, με αυτόν τον προπονητή, τον υπτάμενο προπονητή, ξέρεις ότι είναι πώς τον είπαμε τον προπονητή, Βασίλη? Ποιον από όλους? Τον Ψιμουλάκη λέμε ή τον Τωρινό? Αυτό μου δεν έχει δίπλωμα. Τι το θέλει το δίπλωμα τώρα, βρε, ένας προπονητής? Έκλεισε, φτάνει ρε, σαλιάρι. Φτάνει ρε. Ο Βαμπάς δεν είναι φτάνει. Ρωτάει ο Βασίλης από το κέντρο, Αργιανός, ο Δολοπλόκος, αν το Λάιο τον πήρε ή πάει πάω λόγω της εμπειρίας του στο μπάσκετ. Εσύ κοίτα τον, πώς τον λένε, από τη Βέρεια που στο φέραν πίσω τον... Ποιο με φέραν από τη Βέρεια, ρε? Σε φέραν αυτόν τον παλιό, τον Σουπερά, να πούμε. Άιντε πάλι. Τον διώξαν στη Βέρεια, τον κυνηγήσαν, ξέρω εγώ, για άσε, ξεχνάω το όνομά του. Αλίτης δεκάρι ξένος, ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Ποιο αλυτερά ήταν ο Δωμάζος ή ποιο, τέλος πάντων, λέει. Ναι. Και μας λέει για τον Μπρέκα κάτι. Ο βασιλιάς των Φλόρων, ο Θεός των Φλόρων, ο πρώτος με διαφορά, Μιχάλης Ιφάκης, μέσα στο Καρταζόγλιο έμεινε άγαλμο ο Χέστης. Yeah. Λέω 5.56. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, Βασιλιά. Άρεσε αυτή η αγωνιστική, Θοδωρή. Σου άρεσε. Ναι. Ήταν ωραία αγωνιστική. Θοδωράκι μου, μην του υπολογίζει. Να κάνει ο Ηρακλής 2-1 όφι, να μειώνει ο Ηρακλής και να κάνει καθυστέρηση ο Ηρακλής να μην γίνει το 2-2. Έτου Ηρακλή. Θοδωρέ, πες τον αυτόν εδώ με τον Τζίνι που μας λέει. Τον καημένο τον Ηρακλή. Να συνεχίσω λίγο την ίντρικα από τον προηγούμενο κράτη. Όχι, καλά. Για πες. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι είναι πρώτη φορά στην περίοδο του ΠΑΟΚ που οπαδοί και διοίκηση συμφωνούν για ένα προπονητή. Δηλαδή... Αλλά για το όνομα, όχι για το επίθετο. Ναι. Το όνομα είναι Παύλος. Αλλά άλλο Παύλο θέλουν οι οπαδοί, άλλο Παύλο θέλει η διοίκηση. Δηλαδή ποιο Παύλο θέλει η διοίκηση? Η διοίκηση θέλει τον Πόλο. Α. Και οι οπαδοί τι θέλουν? Οι οπαδοί θέλουν τον Παύλο. Τον Παύλο. 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 Αλλά Παύλοι δεν είναι και οι δύο. Εντάξει. Μήπως θέλουν το Παυλίτο από το 50-50. Για να συνεχίσουμε και να αφήσουμε αυτές τις πτυχές που δεν πρέπει να φανούν στο ραδιόφωνο. Ναι. Λέτε για να κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, το κλειδώσατε κιόλας, λέτε και πιθανές συνθέσεις, λέτε και οτιδήποτε. Goal over, over. Ναι, ναι, ναι. Έστω ότι κληρώνονται, εγώ σου λέω υποθετικό σενάριο. Ναι, ναι, φίλε. Και παίζουν, είτε πρώτα αγωνιστή στο Χαριλάδη, είτε σε Τούμπα. Χαριλάδη είναι το πρώτο παιχνίδι. Ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει να χάσει κάτι. Είτε περάσει είτε δεν περάσει. Συμφωνώ. Επειδή είναι σε β' εθνική συγκατάσταση που είναι, δεν τρέχει τίποτα. Το βάρος των παιχτών θα είναι στα πόδια του ΠΑΟΚ. Γιατί άμα χάσουμε, θα φάνε τέτοιο κυνηγητό που δεν θα έχει προηγούμενο. Οπότε εσύ τι πιστεύεις? Πιο εύκολο να περάσει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ? Τώρα τι θες να με πεις, ότι θα αγχωθούν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, ο Τζαλμάν Κάμπος, ο Ροντρίγκες, ξέρω εγώ και. Από το άγχος τους, ας πούμε, και από την πίεση που θα έχουν, θα χάσουν την πρόκληση. Δεν μου λες, Κώστα, δηλαδή ο Βαρέλα με το Κρέσπο δεν θα ακουθεί μπροστά στο Μιλούνοβιτς, ας πούμε, και με τον Ήλις εκεί τη Βολή, δεν κατάλαβα. Ο Δεστρίβογλου, ας πούμε, δεν θα αγωθεί. Άντε πάλι. Θα γυρίσει ο Γιώργης. Θα γυρίσει ο Τζαβέλας. Επανέρχεται ο Χατζησαία, σας έλεγα. Καλά, εντάξει. Πέρσι με τον Ηρακλή πώς αγωθήκαν και χάσαμε 0-1. Είχε γίνει μια επίσκεψη. Μπορεί να γίνει κι άλλη επίσκεψη. Γιατί να μην γίνουν επισκέψεις. Να γίνει μια μορφιά. Να κάνουμε μια μορφιά που λέει και ο Πανταζής. Λες, ρε φίλε, πάει το μυαλό στο πονηρό, ρε φίλε. Όχι, εμένα ποτέ. Εγώ τα γεγονότα λέω. Όχι, ρε φίλε. Τόσο πολύ για διαστρεβλώνει. Άμα θέλουν να φάνε τον Ήμιτς, γιατί να μην προκριθεί ο Άρης με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο? Και κατά μοιραία σύμπτωση να χάσει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, για να έρθει το Φλεβάρι ο Πάμπλο ή ο Γουχού ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Εσύ τώρα υπολογίζεις, και θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, αλλά δεν υπολογίζεις ότι υπασχέθη ο δικός σου τη Δευτέρα πληρωμές, αλλά όλοι φωνάζουν δεν έχουμε να φάμε. Καλά. Ναι. Θα σου απαντήσω μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Απάντησε μου. Το άλλο τώρα. Απάντησε μου. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Είναι μεγάλος, κίτρινος και βρίσκεται στον ουρανό. Αχ, εδώ το έχω. Σε ζεσταίνει, σε καίει. Μπα, δεν. Βγαίνει κάθε πρωί. Δεν θυμάμαι. Με τα τεντόπανα Calvary θα ξεχάσετε τον ήλιο. Διαλέξτε χρώματα, σχέδια, ζήστε στη σκιά τους. Δροσιά, αλλά ελληνικά, με 10 χρόνια εγγύηση. Τεντόπανα Calvary. Ήλιος, ποιος ήλιος. Τεντόπανα Calvary. Διάθεση Βορείου Ελλάδος, Intergo ΑΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-487676. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Για συνέχισε εδώ τώρα τη σκέψη σου. Ναι, ναι. Ρε φίλε, έχω ισπανικό, λευκό μπλοκάκι επιταγών. Τι να φοβάνω από εκεί και πέρα. Ισπανικό? Ισπανικό μπλοκάκι λευκών επιταγών. Βάζεις ό,τι μηδενικά θέλεις και έρχονται. Ναι. Τι να φοβάμαι εγώ από εκεί και πέρα. Ένα 200. Ναι. Μπλοκάκι επιταγών ισπανικό, κρακ κρακ, υπογραφή, πάρε και επιστροφή τα 180 πίσω. Σόπαρε μεγάλε. Γιατί, ρε, τι να φοβηθώ τώρα εγώ. Ναι. Μας δεν δίδω. Ρε φίλε, έχω σημειάκι κόρνερ άρτια κατασκευασμένο. Ναι. Έχω γραμμή του ασβέστη που δεν την πατάει κανείς. Και είναι αδιάβροχη. Ναι. Τι να φοβηθώ εγώ, ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις. Ξέρεις τι ισχυρή δύναμη είναι αυτό. Εγώ ξέρω ότι ο Τάτος πήγε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης με τους υπαλλήλους του Καρυπίδη και ζητούσαν τα λεφτά να μου. Σιγά. Έγινε και αυτό τώρα, σιγά. Δηλαδή, φωνάζαν οι υπάλληλοι του Καρυπίδη, χώθηκε μεταφιεσμένος και ο Τάτος. Υπαλλήλοι. Υπάλληλοι. Κοίτα, πιο πιθανό ήταν να ήσουν εσύ με καμιά περούκα και μουσια παρά ο Τάτος. Γιατί ο ρε, Τάτος θα έχει από φυσικού του τα μουσια. Εγώ πληρωμένος είμαι, γιατί, μια χαρά είμαι. Όχι, για να κάνεις ρεπορτάζ ότι θα πήγαινες έτσι. Ναι. Σήμερα, τώρα όσον αφορά το... Σήμερα πετάξαν ο Αρβανιτίδης με δικαστικό επιμελητή 72 υπαλλήλους του Καρυπίδη έξω από τα γραφεία. Άιντε πάλι. Και έξω από το... πες το. Έξω από τα γραφεία και έξω από το... Ο γαμό, την τρέλα μου. Τι ωραία. Τις αποθήκες. Ναι. Ωραία. Και τι, τώρα παρακάτω, στο ζουμί. Να ξέρεις ότι το χρωστάει τον Αρβανιτίδη λεφτά και μη σου έρθει κανένας Αρβανιτίδης και πάρει τον Άρη. Κατάλαβες. Περίμενε, όπα, τα λέω κόκκινο. Όπα. Ο Αρβανιτίδης χρωστάει πιο πολλά στον Καρυπίδη. Ναι, δεν ξέρω εγώ, τους 72 που βγήκαν έξω ξέρω. Ναι. Ναι, άλλο σου λέω εγώ. Ναι. Ότι άμα τα βάλεις κάτω, πιο πολλά είναι. Και πώς είναι πιο πολλά, άμα τα βάλω κάτω. Ρε φίλε, τώρα ραδιόφωνο, δεν μπορεί να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, να την πάμε λίγο στους φλόρους και στους άλλους που είπατε. Ναι, να την πάμε. Να την ωραία. Πάμε. Γιατί αυτά στο ραδιόφωνο δεν λέγονται και το ξέρεις καλύτερα από εμένα. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Ωραία. Εγώ, ρε φίλε, στον Άρη δεν είχα ποτέ παίχτη που τον έβλεπες και το ρωτούσες τι μάθημα είχαμε την προηγούμενη ώρα και τι ώρα θα πάμε φροντιστήριο. Ναι. Ο Πάκου είχε τέτοιο παίχτη. Ποιο να είχε, ρε. Το Κουτσιανικούλη δεν είχε, ρε. Τι ήταν αυτός, 15 χρονών, μπαμπά, πότε θα πάμε φροντιστήριο. Ναι. Δεν ναι. Είχε τον Γεωργιάδη από τον Πασεραϊκό που πήρε, τον Πιτσιρικά. Τον Γεωργιάδη ποιον, αυτό με το Πασεραϊκό. Το Εξτρέμ, όχι το Χουχού. Α, τον άλλον, ναι, ναι. Που είχε πάρει τον Πασεραϊκό. Ναι, ναι. Είχε ποτέ τέτοιο παίχτη Άρης. Τέτοιο φλόρο. Πότε θα πάμε φροντιστήριο, μπαμπά. όχι, φλόρος μεγάλος, όχι. Εγώ είχα Γιώργο Κολτσίδα, ρε. Ναι.
Το ένα πόδι στην καροτίδα, το άλλο στη μέση. Ψαλίδι, κράου. Ναι. Ποδόσφαιρο, όχι αστεία. Και ο άλλο γελοντιάδη θα σε πει. Ναι, άλλο σου λέω ότι εγώ δεν είχα ποτέ μπιμπιπ. Έχω Κώστα Νεμπεγλέρα. Δεν είχα ποτέ μεταγραφή Μάκη 1200 κτλ. Μάκη. Δεν σε ακούω, Κωστή μου. Τι Μάκη. Μάκη, τι Μάκη. Εγώ, εσύ μου πει. Α, μάλιστα. Από Κρήτη εισαγόμενος με το αεροπλάνο Γκράου Πάρτιδον είναι καλός, 1200 Μάκη. Α. Τι. Ποιος είναι ο Μάκη. Δηλαδή, αγιοποιήθηκαν τώρα οι Παοξίδες λόγω Σαββίδη. Ναι. Οι αμαρτίες σβήστηκαν, ναι. Συνεχίζουν να αμαρτάνουν, ναι. Αλλά οι Αριανοί είναι κατάπτυστοι. Ναι, οι Αριανοί είναι κατάπτυστοι γιατί είναι αυτόχειρες. Αυτόχειρες είναι. Είστε αυτόχειρες, ναι. Γιατί ρε είμαστε αυτόχειρες, δεν είμαστε αυτόχειρες. Αυτόχειρες είστε, γι' αυτό είστε ελεήνοι, είστε αυτόχειρες. Τι θα πει αυτόχειρας. Ναι. Δεν είχατε παράγοντες, δεν είχατε ξέρω εγώ φερμένους παράγοντες να σας διαλύσουν. Πήγατε εσείς από το οργανωμένο κίνημα, βγάλατε παράγοντα τον Σκόρδα και τους άλλους, τους κάνατε τους οπαδούς παράγοντες και πήγατε γάμα εθνικές στις τρύπες σας. Αυτό λέω. Μέχρι, ναι, τι? Μέχρι το 2010. Άμα σε έριχνε ρε ο Γράντας, ο Τσαρούκας, ο Καραμπέρης, ο Κοντομινάς, ξέρω εγώ, και ο Λάκης, ο Ιωαννίδης, δεν θα σου κάνω εγώ τέτοιες μαγκές, θα σε λέω ότι είσαι τρύπα του όζοντος. Θα έλεγα οι παράγοντές σου, τα φαντάσματα, οι αυτοί κτλ. Διαλύσαν το σωματείο και να σου πω και το άλλο. Άμα ήταν έτσι σχέδιο, του Χαριλάου δεν θα είχε 500 άτομα και 400 και 1000 και 2000. 500 άτομα ξέρεις γιατί έχει. Γιατί έχει. Γιατί ρε φίλε, ενώ έπεσε η Γάμα Εθνική και είπαμε θα κάνουμε καθάριση. Ναι. Ξαναγύρισε ο Κόντης, ξαναγύρισε ο Ελευθερούδης. Για τον Ελευθερούδη σου λέγα ρε. Ναι. Και βλέπουν το έργο να επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό έχει 500 άτομα. Γιατί εγώ το καλοκαίρι όταν πήγα στο φιλικό με την Άγιο είχε ένα δεκάρικο. Ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά μετά που είδαν ότι ξαναγύρισαν αυτοί πίσω. Ο Αριανός ρε φίλε δεν τρώει πρόλογο μετά από αυτά που έχει νιώσει το πετσί του. Μάλιστα. Αυτά που έχει νιώσει το πετσί του Αριανός είναι πράγματα που τα έχουμε να μην τα νιώσει η Άγιο. Τελευταία ερώτηση, ο Κόντες πού γύρισε ρε, πού τον είδες. Πού γύρισε. Ναι ρε. Πόσοι παίχτες έχουμε πάρει από την ΑΕΚ που δεν τους ήθελε η Άγκρε. Για πες. Καζναφέρι, Ρόβα, Ντούνι. Βλέπω Τζιμπούρ πήραμε. Ναι. Βλέπω το Χρύσανθο, ο Πλατέλας είναι ιδανική λύση. Ο έτσι είναι ιδανική λύση, ο άλλος είναι ιδανική. Καλά, ο Χρύσανθος σήμερα στο All About Aris. Ανάκογλου το σε αυτό, σε ξέρεις τον Ανάκογλου. Σε αυτό που είπα για τον Καρυπίδη, ναι. Αμέσως ενοχλήθηκε ο πρόεδρος. Πόσο συστημική είναι αυτή η ρεπόρτερ του Άρη, ρε. Εκεί στο All About Aris, ρε. Ρε τίποτα, κριτική μηδέν, ρε που. Τίποτα, ρε φίλε. Κριτική, ρε φίλε. Μόνο εμείς γίνουν και τα λέμε από Αθήνα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εγώ ξέρεις, πιστεύω. Ναι. Ότι άνοιξαν το λουκέτο του υπογείου και ξαναϊδρύθηκε το υπόγειο. Το πας μακριά είσαι. Το πιστεύω ρε φίλε, ναι. Το πας μακριά το έργο, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ο Γιάννης γύρισε. Όχι ακόμα. Γιατί μου είχε πει πετάγομαι και έρχομαι, μίλα μέχρι να γυρίσω γι' αυτό. Κλείσε ρε. Κύριε Καγιούλη! Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε! Τελειώσατε! Εγώ χθες κύριε Καγιούλη! Να βουλώνει το μάτι. Και να σηκώνει το δακέρι, Καϊούλε, εδώ δείξτε με! Δείξτε με, σκηνοθέτη! Δείξτε με! Τι παιδί, ρε. Αλιταριό και Γκονζάλες και Μαλέκος και Φλόριον Τσάρτα, λέει Βασιλιάς, και ο Αυστραλός Κρις Καλαζής, και από πάω ο Φλόρος, λέει, ήταν ο Κωστίκος. Δεν νομίζω. Κωστίκος ήταν ωραίος άντρας, ρε. Φλόρος δεν ήταν. Ναι, ρε φίλε, ωραίος άντρας. Επειδή ήταν ωραίος άντρας, το λέγατε Φλόρο, ρε κολο. Το ζηλεύεις. Ζηλεύετε, ρε. Το Κωστίκο. Το Κωστίκο. Καλημέρα, κύριο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον γιατρό, τη βγαίνει. Καλώς τον γιατρό. Καλημέρα σας, γιατρέ. Χαιρετώ τους πάντες εκεί πέρα. Ο Χιδητήδης είναι η Χολύπτης. Ο Γιάννης, ναι, ο Τζόνης. Ναι. Χαιρετώ και τον Γιάνναρο. Για λέγε. Στους τρεις φλόρους. Για μένα οι τρεις μεγαλύτεροι ήταν ο Κώστας Μαυρίδης του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Μαυρίδης. Το στόπερ. Το στόπερ, μπράβο. Το ο στόπερ που ήταν φόρ. Και... Το θυμάσαι, Βασίλη. Ναι, εννοείται. Ποτέ δεν έκανε φάουλ αυτός ο άνθρωπος. Ο Βάλλας. Που ήταν στον Ολυμπιακό και στην Ξάνθη. Ατσαλάκωτος. Τελείως όμως. Με άσπρα γάτια κυκλοφορούσε. Και ο Γιώργος ο Πλίτσης, ο τροματοφύλακας. Ο Πλίτσης. Αυτός είχε κάνει όμως τα μπουζούκια μεγάλες ζημιές. Ποιος ρε, λάθος. Ο Πλίτσης ρε. Πλίτσης ήταν μπουζουκοδαμόνα ρε. Πλάκα κάνεις. Πάμε τώρα και σε τρεις να το πούμε έτσι. Αλήτες. Αληκτήριους να το πούμε έτσι ευγενικά. Ο Έκη Γκονζάλες. Όντως. Ο Ζέλιας. Όπως έγινε. Και για τον τρίτο θα βάλω quiz.
Είναι Σέρβος, πολύ παλιά, πάνε 20 τόσα χρόνια. Σέρβος μακριμάλης με μουσή σε επαρχιακή ομάδα. Επαρχιακή ομάδα. Τα θρυλούμενα, μεγάλη αθηναϊκή ομάδα, τον είχε πλησιάσει για να στήσει μάτς. Δεν του τα δώσανε τα λεφτά. Έβγαζε αφρού στο πρώτο ημίχρονο. Πήγανε, κατά τα θρυλούμενα πάντα, στο ημίχρονο του δώσανε λιγότερα. Και αυτός που πήγε να του δώσει τα λεφτά κατέληξε με το κεφάλι μέσα στο καζανάκι. Ποιος μπορεί και να είναι το. Πήρε τα λεφτά και συνέχισε να βγάζει αφρού στο γήπεδο αυτό στο β' ημίχρονο. Ναι. Ποιος είναι. Σέρβος Μουσάτος Μακριμάλης. Και με ένα τέτοιο σκηνικό. Επαρχιακή ομάδα. Με μουσί και Μακριμάλης. Άμα στον πόδο το θυμίζεις αμέσως. Στον Όφη θα επαρχιακή ομάδα. Στον Όφη έπαιζα. Να σου πω την ομάδα. Τζουγκάνοβιτς ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε. Όφη, το Κώστα. Αυτός ήταν γαϊδούρη ρε φίλε. Μεγάλη μορφή ήταν. Θυμάσαι. Ναι. Ο Τζουγκάνοβιτς. Ξέρεις ποιον είχε κάνει. Σε ποιο είχε κάνει αυτό, σε ποιο παράγοντα λένε ότι. Ένας μακρομούρης ρε, ασχημάντρας, μπρουτάς, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο παράγοντας που είχε πλησιάσει, να το πω έτσι πολύ περιφερικά, και τον είχε πλησιάσει για να το χρηματοδοτήσει, ναι. Που κατέληξε με το κεφάλι μέσα στην τουαλέτα, το επώνυμό του παραπέμπει πάρα πολύ σε αυτή την τουαλέτα. Ναι. Και τελειώνει σε Άκης. Πρώην διοικητικός παράγοντας. Εντάξει, δεν τα λέμε όλα. Κατάλαβες ποιο ναι. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά και καλή εκπομπή. Γεια χαρά. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλά είσαι. Καλά εσύ τι. Ωραία. Τι θέλω να σου πω για τα μάτια του Κυπέλλου που έγινε σήμερα. Για τα μάτια του Κυπέλλου, για το. Για το, για το 12χρονο που μόνασε. Ποια είναι η άποψή σου που φωνάζουν τα πανελλάδικα και τα. Πώς θα. Ναι. Ποια είναι η άποψή μου. Γίνονται αυτά, γίνονται. Ναι. Ναι. Εγώ πάντως, αν ήμουν 12 χρονών, 13 και έκανα παρέα με τον κόκκινο και έβλεπα τέτοια ανεργία, θα γονόμουν και εγώ εκεί πέρα που θέλω. Ναι. Σίγουρη δουλειά για μέλλον. Ναι. Ναι. Για λέγε. Ραπ σχολίασε λίγο την τεμπελ. Τι λέει. Κερκίδα. Του Άρη. Την κερκίδα του Άρη στον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Καφταντζόγλιο. Α, φλωριά μεγάλη. Για λέγε φίλε. Τι φλωριά, τι φλωριά μεγάλη, τι, γιατί. Μαλώνεται η θύρα 3 με τη θύρα 1. Γιατί ρε φίλε. Ποιος θα κάνει κερκίδα, Καραγκιοζλίκα. Κλείστε τη γραμμή φίλε, κλείστε το τηλέφωνο. Πέσαν όλες οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 90-90-90. Καλημέρα. Να και έξω ρε τη κοπάνισσα. Κλάρε Κώστα. Καλημέρα. Να μια γραμμή, πού είναι. Πήγαινε 10 ημέρα. Καλώς δεν μου λες, βάλατε ένα περίεργο τώρα, ένα quiz. Περίεργο. Ναι, ναι, γιατί να σε πω, γιατί έχεις παίξει μπάλα ρε φίλε. Πες μου ποιος είναι μεγαλύτερος φλόρος. Αυτός σαν τον Τζάρτ ας πούμε που είναι παιχταράς και δεν θέλει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά ρε φίλε. Παρά να βάλει 2-3 γκολ ή αυτό το τσογλάνι που θα πάει να σπάσει το πόδι ενός επιθετικού σαν τον Τζάρτα και μετά όταν τον κυνηγήσει ο Τζάρτας πάει να κρυφτεί πίσω από τα center back. Πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε αυτό. Λέω εγώ ρε φίλε. Α, υπόθεση κάνει. Λέει. Υπόθεση εργασίας. Υπόθεση λέει για είναι αυτός. Ναι. Ποιος είναι μεγαλύτερος φλόρος. Θα έτρεχε ο Τσάρτας να κυνηγήσει παίκτη. Ακόμα θα τον κυνηγήσει. Έχει τρελαθεί, ρε φίλε. Ακόμα τον φτάνει. Αυτό τρελάθηκε, ρε φίλε. Λέγε, ρε, σου λέω, υποθετικά είναι τα ονόματα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε υποθετικά, εγώ θέλω να μιλήσουμε πρακτικά. Αγόρι μου, πες μου, ποιος είναι, γιατί εγώ θα σου πω για μια φάση, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον Γουχού, το θεωρείς ότι ήταν τσαμπουκάς, δεν ήταν φλόρος. Εγώ το θεωρώ τσαμπουκά, ναι. Στριφνό άνθρωπο ποιον. Και. Ποιον? Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Ουχου, του Χαραλάμπους. Ναι. Του Σάμπα. Όχι του Σάμπα. Του ο Γιώργος ο Γιώργη, του Χαραλάμπους μπορεί άμα νευριάσει να σκοτώσει άνθρωπο. Ναι, να κάνει. Αν νευριάσει ο Γουχού, σκοτώνει άνθρωπο. Τον έχει δει τα μάτια του, τι γουρούλωμα έχουν. Το Μυρμίγκι το ξέρει αυτό. Ορίστε. Το Μυρμίγκι το ξέρει αυτό. Τα δύο δευτερόλεπτα που ήσουν με έμφραγμα να το πάθεις να μην το πάθεις που σήκωσε το πόδι και 40.000 κόσμος ήμασταν όλοι, τι θα κάνει τώρα αυτός. Ναι. Πέφτει ο Λαμπάκης ο αρχιφλόρος και το πετάει από πάνω σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος άμα νευριάσει πρέπει να είσαι κοντά.
Όταν πήγε να σπάσει το πόδι του Καράμπελα. Όταν πήγε να φάει το πόδι του Καράμπελα. Το φεγγί, το φεγγί. Που έτσι Καράμπελα! Έκανε το Καράμπελα! Έκανε 8 μήνες έξω! Ας τον Καράμπελα τώρα. Ναι. Μιλάμε για το Γουχού τώρα. Ο Γουχού, φίλε, άμα νευριάσει μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Άμα νευριάσει. Ναι, εγώ φοβάμαι αυτούς που νευριάζουν μια φορά. Ακού εδώ. Ακού την εμπειρία του Ραπτόπουλου. Εγώ φοβάμαι αυτούς που νευριάζουν μια φορά στους 8 μήνες. Φιλέ. Αυτούς φοβάμαι εγώ. Ναι. Γιατί άμα νευριάσει ο ήσυχος, εγώ φεύγω. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι ο Γουχού, αν δει άντρα μπροστά του και κάνει μαλάκι, τέλος πάντων τέτοιο. Εσένα μας εκλάσει. Ο Γουχού, εσένα μας εκλάσει ο Γουχού, θα σε στείλει μια εβδομάδα στο Ιπποκράτιο. Εσένα. Όταν το δεις, ναι, καλά, ναι. Το δεις το Γουχού, ναι. Πες τον έξω από το Κατατζόγλι στην Καθήνα, όταν πήγε να δει ένα μάτι του Ηρακλή, τι έχει γίνει. Ναι, τι ήσασταν καμιά 50? Όχι, μόνος μου είμαι. Σιγά, σιγά. Καταρχήν όλοι αυτοί είναι αθλητές. Έχουν ταχύτητα, έχουν εμείς. Άμα σου δώσει δύο γροθιές αθλητικές, θα ξεχάσεις το όνομά σου για μια εβδομάδα. Εσύ και εγώ και οποιοδήποτε δεν αθλήθηκε. Εμένα προσωπικά και εκείνη την εποχή δύσκολα. Εκείνη την εποχή δύσκολα μόνο τώρα. Σου έκανε τον Καράμπελα να πούμε, χέστηκες πάνω σου μέσα στην τούμπα, βρε. Στο τελικό είχε το ποδάρι του σηκωμένο. Πέσατε, δεν πέφτει. Άλλο γλίστρες από το φόβο του, ρε. Τι με λέτε εμένα, ρε. Κάτσε, μπορεί να έχει δίκιο κανένα σκηνικό που δεν ξέρω. Σκηνικό, μωρέ, στην καντίνα τώρα τον είπε. Στην καντίνα, ρε. Στην καντίνα τον είπε αυτό. Έχει εμπειρία, ρε. Του είπε στην καντίνα γιατί του έκανε τον Καράμπελα αντά ο άλλο. Εντάξει. Τι να σου πω, ρε Κώστα. Αν θεωρείς. Δεν μου λες τον τερματοφύλακα σου το Χριστίδη. 1,76. Αδύνατο, ήσυχο. Τον έχεις για καυγάδες και τέτοια, έχει κάνει ποτέ καυγά? Όχι. Εγώ σου απάντησα. Ναι, άκου τώρα για τον ήσυχο τον άνθρωπο που όταν ευριάζει. Αυτή είναι η ουσία. Μια μέρα στην Έδεσα, 5 άτομα του φύρε παραμάζωμα. Γιατί του είπαν κάτι και τον ευριάζανε. Μετά ξανανευρίασε μετά από 3 χρόνια. Καληνύχτα. Να φοβάστε τους ήσυχους. Τους αδύνατους και τους ταχύς. Και τους ύπουλους. Μου λέει μια μέρα ένας, περπατούσε ένας κάτω από ένα 70 αδύνατος και δεν μιλούσε. Μου λέει, το βλέπεις αυτόν? Ναι. Λέω, ναι. Πώς τον κόβεις, μου λέει. Ξέρω εγώ, του λέω, τι να σου πω. Το πιο γρήγορο μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει, ρε Κώστα. Ναι. Στο αγνό, κάτι. Ναι, στο αγνό σας. Άστε τις μαγκές τώρα, φλόρος ένας. Ο Πανόπουλος, ρε, μπορεί να κάνει σκηνικό τέτοιο. Ο Τσάντας, ο Κωστής. Δύσκολα. Ο Τσιλιανίδης, ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ρε. Ο Λάμπρου. Δεν είναι φλωρούμπα. Είναι. Είναι μεγάλη φλωρούμπα ο Λάμπρου. Δεν είναι, ρε. Είναι, ρε, φλωρούμπα. Είναι. Φλωρούμπα. Πώς θα γίνει. Ο Νεμπεγλέρας ήτανε. Όχι, ρε Κώστα. Να μου πει για τον Νεμπεγλέρα. Όχι, ρε Κώστα. Το Γεωργιάδη τα μάτια του τα έχει δει του Γουγού. Πω. Λες και βγήκε. Γουρλωμάτης, υποχθόνιος. Πω. Τον Ίβιτς. Ίβιτς. Πάντα βάλεις με τον Ίβιτς. Πού, δύσκολα. Με αυτά τα χείλη που έχει, ένα 90. Λες και βγήκε από το Λεμπέτι, είναι. Τρελός, ρε. Πάντα, ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Δεν ξέρετε να ζυγίσετε τον τρελόν από τον λογικόν, τον ήσυχον από τον επικίνδυνο κτλ. Μα ρε Κώστα. Μάτια είναι αυτά. Μάτια είναι αυτά. Πάπα. Καλημέρα. 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 Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, ναι. Ο Θόδωρος. Νάτος. Αυτός θα μας δώσει πληροφορίες διότι είναι παλιός Παναθηναϊκός και γνώστης της κατάστασης. Εμπεριστατωμένο. Γεια σου, Θόδωρε, σ' ακούμε. Λοιπόν, εμείς που είμαστε η πιο φλωρίστικη ομάδα έχουμε τους τρεις μεγαλύτερους φλώρους όλων των εποχών. Ναι. Ένας είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Ο άλλος είναι ο Ελευθεριάδης. Δεν το θυμούνται. Ο Μπακ. Ναι. Ναι. Και αυτός που ήταν ο μεγαλύτερος φλώρος όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ήταν ο Μίτσος ο Δημητρίου. Ναι. Τον θυμάται κανένα? Δεν το θυμούνται. Τι μας λέει τώρα αυτό? Μπράβο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η φλωρίστικη ομάδα που έχει φλώρους. Όποιος θέλει να δει ποιοι είναι φλόροι, να πάει να παίξει μέσα του, να πέσει μέσα στους Cognays ή να πέσει στη 13 ή να θυμηθεί λίγο κάποια παλικάρια που πέρασαν τον Παναθηναϊκό, γιατί φαίνεται ότι μάλλον μερικοί το έχουν πάρει διαφορετικά, ότι είναι soft ο Παναθηναϊκός. Soft. Νάτος, ο γιατρός. Ο γιατρός είναι νέο παιδί και δεν ξέρει.
με έχει μικρή εμπειρία από το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός όταν έπαιζε στην Ευρώπη έπαιρνε τα αποτελέσματα γιατί ήταν σκληρή ομάδα. Γι' αυτό. Όχι επειδή έπαιζε τρομερό ποδόσφαιρο. Εντάξει, ήταν δεν έχει σκληρή. Μόνο Κολιτσιδάκι, Καλιτζάκι ο Παναθηναϊκός, έχει και άλλους. Δεν έχει? Δεν είχε μόνο Κολιτσιδάκι, Καλιτζάκι ο Παναθηναϊκός, είχε και άλλους. Γενικότερα ήταν soft ομάδα από τη φύση της. Ναι, βέβαια. Είχε τον Καραγκούνι, είχε τον Γκούμα. Ναι, είχε τον Καρούλια, είχε ένα. Αυτοί όλοι ήταν soft όλοι. Soft. Στα κρίσιμα τη βότσαν όλοι. Ναι, αυτοί ήταν soft. Ενώ κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που παίζαν σε άλλες ομάδες ήταν μάγκες. Εσύ, άκου να δεις τώρα, για να παίρνεις αποτελέσματα στην Ευρώπη, άμα δεν είσαι σκληροτράχυλη ομάδα, δεν μπορείς να τα πάρεις. Δηλαδή, όταν λέω Παναθηναϊκός, τι πορείες έχει κάνει στην Ευρώπη, πόσο μακριά έχει φτάσει και πόσο συνεπείς ήταν. Μιλάς με ένα αντιπαναθηναϊκό εδώ. Εντάξει, δηλαδή. Τι λέει, αυτό καταλαβαίνει τι λέει αυτό. Δηλαδή, θα πω κάτι. Σαν κόρα που δώσε Γαλατά Σαράι που έχει σηκώσει γύρω παλί, Γκουέφα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έφτασε μία. Άκου αγόρι μου, άκου αγόρι μου. Έφτασε μία φορά στον τελικό, δύο φορές ημιτελικό και 8 φορές στους 8. Πόσα χρόνια γίνονται ευρωπαϊκοί αγώνες, ευρωπαϊκοί θεσμοί, 60 φεύγουν. 50. 50. Δηλαδή, μια φορά τη δεκαετία κάνει καλή ευρωπαϊκή πορεία ο Παναθηναϊκός. Οι άλλοι τι κάνουν. Τώρα εντάξει. Τον Ασάνοβιτ, τον Φλωρά λέει, δεν το θυμάσαι. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δεν είναι μεγάλο trademark στην Ευρώπη. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός για τον μπάσκετ. Ας τον μπάσκετ, ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ. Αλλά τώρα ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες ποδοσφαιρικά, είναι υπόλοιπες στην Ευρώπη. Μην λέμε τώρα τι να είναι. Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα η οποία έκανε μεγαλύτερες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Για μένα δεν θεωρούνται επιτυχίες. Άμα δεν σηκώσει Ευρωπαϊκή Κούπα, δεν. Αυτό θέλει να το πάει μέχρι τέρμα. Κούπα να σηκώσει. Έκανε, έπαιξε ένα τελικό το 71. So και δύο φορές ημιτελικό. Και ο Αποέλ πριν 4-5 χρόνια έπαιξε 8 Champions League. Άκουσες τι σου είπα. Ακούς. Ή μόνο εσύ μιλάς. Ακούς. Ακούς αντιπαναθηναϊκέ. Ακούς. Έφτασε δύο φορές στους 4. Ναι. Σε πόσα χρόνια παρουσία στην Ευρώπη. Τι πράγμα. Διαχρονική παρουσία ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη έχει. Πότε ήταν τελευταία φορά που έκανε νίκη σε όμιλο ο Παναθηναϊκός. Τα εγώ δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Τώρα μιλάμε ευρωπαϊκά. Πότε ήταν η τελευταία του ευρωπαϊκή νίκη σε ομίλου, σε post season από. Post season. Πότε ήταν. Μα ακούει και ο Μποτσίμα. Όχι, θα μου πεις εσύ, γιατί μόνο οι ξυπνάδες δεν θα λες. Λοιπόν, θα ακούς. Τεκμήρια υπάρχουν. Θα ακούς. Τεκμήρια υπάρχουν. Ναι, τεκμήρια. Πότε έφτασε μια ομάδα στους 8 τελευταία φορά ευρωπαϊκή, ελληνική. Στους 8 ή στους 4. Σε 8 ευρωπαϊκή οργάνωση. Τελευταία φορά ελληνική ομάδα. Ναι, πότε. 2002-2003 Europa League. Απεκλείστηκε από την πόρτα. Την πόρτα του Μουρίνιο. Στην παράταση, Ντερλέι μεγάλο. Ωραία. Πού το θυμήθηκε. Τα καλά τα θυμάμαι. Ποια ομάδα ήταν. Ήταν, είπα, Παναθηναϊκός 2002-2003. Όχι, όχι, για άλλη ομάδα. Για άλλη, για άλλη. 98-99 Ολυμπιακός, 8 Champions League με τον Κόντε. Αυτό στην μπάλα. Αυτό. Ο Ελευθερόπουλος. Μία φορά. Και νομίζω κάπου ήταν και η ΑΕΚ με τον. Ναι, ναι, και η ΑΕΚ στους 4. Όχι στους 4, στους 8 που είχε στους 4. Στους 4, στους 4. Στους 4. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Στους 4 πότε έπαιξε 4 η ΑΕΚ. Στους 4, στους 4. Ξέρω πολύ καλά. Σου λέω ρώτα τον Κωστή, θα σου πει. Άμα δεν είσαι ενημερωμένος. Μιλάμε για 1970 αρέσει, για το μάτς με τον QPR. Εντάξει, με τον Χριστίδη, θα μπαίνανε λίγο. Εντάξει, εντάξει. Δεν ξέρεις, καταλαβαίνω. Δεν ζούσα. Πώς τη ζούσα. Είσαι ο παδός του Ηρακλή. Και λογικό είναι να έχει ένα κόμπλεξ, ναι. Με κόμπλεξ τι? Με τον Παναθηναϊκό. Γιατί να έχω. Όχι, σε όλες τις ομάδες, σε όλες. Α, είσαι. Σαν μικρή ομάδα λέει. Ναι. Εγώ σαν δεν έχω κόμπλεξ κανένα. Εντάξει, δεν συζητάμε. Είμαι αντικειμενικός κριτής. Ποιο ασχολείται τώρα με τον Ηρακλή και τι να κάνει το παιδάκι. Τι να πει τώρα. Λέει διάφορα. Κόμπλεξ ο ένας, έτσι ο άλλος, έτσι ο άλλος. Τώρα τι να κάνουμε. Τι να συζητάμε τώρα για τον Ηρακλή. Τι να συζητάμε. Άντε, άντε, Κωστήμα, άντε, άντε. Τέλος πάντων, έχετε τον δίπλα εκεί πέρα. Εντάξει, λέει μερικά, είναι έξυπνο. Καλό είναι. Αλλά ναι, εντάξει, μερικές φορές σας ενημερώνετε. Και είναι, έχει, είπε, το έχει δηλώσει. Είμαι, λέει, αντιπαναθηναϊκός. Εντάξει. Αλλά το είπε, το είπε την αμαρτία. Είμαι και αντικειμενικός. Δεν την είπε την αμαρτία. Γιατί είναι αντιπαναθηναϊκός. Γιατί τον ζηλεύει. Σιγά, μην ζηλέψει τον Παναθηναϊκό. Τι να ζηλέψει, ποιο να ζηλέψει. Τώρα. Άχρωμη ομάδα και άχρωμη. Άχρωμη. Καλά, εντάξει, δώσε χρώμα εσύ στη ζωή σου. Δώσε χρώμα στη ζωή σου. Γι' αυτό δεν είμαι Παναθηναϊκό. Καλά, τι να είσαι, Αγουαντάρα. Και μόνο που είσαι Ηρακλή. Καλά, και μόνο που είσαι Ηρακλή, κακομίρι. Για να με τριγκάρει τώρα, για να με τριγκάρει, να δει τώρα πόσο μπορεί να το κάνει. Με ρωτά τώρα ευθέω, ρε, εσύ γιατρέ, την Κυριακή με ποιον είσαι. Με τη Λάρισα ή με τον Παναθηναϊκό. Εκεί τι είναι αυτό,
Και επειδή θα είσαι εσύ τι, δηλαδή θα είναι ένας οπαδός του Ηρακλή, άντε και να έχει όλοι οπαδοί του Ηρακλή. Κάτσε, ο Ηρακλής παίζει μια κατηγορία με αντίπολο τη Λάρισα, με ποιον θες να είμαι. Με το συμφέρον της ομάδας που θα είμαι. Εντάξει, τυχαίνει, είναι. Ποιος νομίζεις ότι ασχολείται με τον Ηρακλή πια, ας πούμε. Κανένας, εντάξει. Όσοι ασχολούνται. Ποιος? Αυτοί που διώχνουν τον Καγιούλη, ξέρω εγώ. Κύριε Καγιούλη! Φύγατε χτες! Κύριε Καγιούλη! Και ο Μποτσίβαλης. Bye bye. Τι γίνεται με τις μεταγραφές του Μποτσίβαλης. Στην post-season τώρα. Ρε εσύ, κόρες έχετε, δεν έχετε. Όχι ρε, δεν τη δίνω σε αυτό ρε. Σε αυτόν τη δίνεις. Όπου με συγχωρείτε που με είδατε είναι αυτός ρε. Όχι ρε φίλε. Μείνεις ο καθρέφτης του κάνει αυτόν ρε. Πω το Γάτζη Νικολάου. Πω πω πω. Ο γιος του ναι. Πω ρε φίλε. Δεν τη δίνω την ευγενία σε αυτό με τίποτα. Ποιο ρε. Πετάω το παράθυρο, δεν τη δίνω. Διαχροτομή δεν τον κάνει ευγενούλα. Κατευθείαν. Καλημέρα ναι. Καλημέρα κύριε. Ναι. Κύριε Καγιούλη, ναι. Εδώ είστε ακόμα! Μήπως είναι ο Μποτσίβαλης στη γραμμή. Στη γραμμή, να μας φύγατε με τα γραφικό εστιασμό του Ολυμπιακού Βόλου. Τι έγινε, κατά 17 χρόνια. Καλημέρα. Πού είναι εκεί. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με μένα μιλάμε, έτσι. Έτσι. Ναι, κύριε. Σένα, ναι. Α, μπράβο, εντάξει, ναι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τι είναι φλόρος στην αλήτη, έτσι. Για βάλ το. Προσδιορίσέ το. Ναι, ναι, ναι. Φλόρος σε επίπεδο αλφαθηνικής δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν υπάρχει φλόρος σε ομάδα αλφαθηνικής. Τελείως αυτό. Γιατί το λέτε αυτό. Αλήτης. Αλήτης σίγουρα δεν σημαίνει αυτός που σπέζει τα πόδια, όπως είπε πολύ ωραίο φίλος, του αντιπάλου του. Αυτός δεν είναι αλήτης, αυτός είναι ύπουλος σκατόμαγκας. Πραγματικά οφείλουμε όμως τα παλικάρια αυτοί που δεν χτυπάνε. Είναι αυτοί που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τι σημαίνει φλόρος, θα σας πω κι εγώ. Ένας που το match καίει, το match καίει, το match καίει και εξαφανίζεται. Ποιον είπες, ο? Αυτός που το match καίει και εξαφανίζεται. Παύλο Γκαρσία, Παύλο Γκαρσία, Άρης Πάοκ. Βγήκε ο Γιασέρ, μάζευε μπουνιές και αυτός κρυβόταν στα αποδυτήρια. Ναι, με τον Παύλο Γκαρσία, εσύ έχει εσάς το. Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάμε να δούμε λίγο ποιος πρέπει να σε βάλει. Για Λατζή Μάγκας, άστανε τώρα. Άστανε τώρα. Πώς έλεγε και ο μεγάλος αθηνόδρος Προύσαλης. Για Λατζή Ντερβίς. Έτσι. Εγώ άκου, δεν συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν είναι και για μένα ίνδαλμα. Ούτε για μένα είναι. Για μένα ίνδαλμα χαρακτήρα είναι. Τύποι σαν τον Ιωσήφιδη τον Κώστα, ναι. Τον Νίκο τον Αλαβάντα, ναι. Εξαιρετικοί παίχτες εθνικής που δεν χτύπησαν στη ζωή τους, στην καριέρα τους έναν παίχτη. Ειδικά ο Αλαβάντας. Δεν έκαναν ούτε ένα βρώμικο. Πήγαινε κόσμο. Δυνατά, αλλά όχι βρώμικα, ναι, σωστό. Ούτε ένα, δεν έχουν χτυπήσει. Αυτή είναι τα πραγματικά παλικάρια. Μα ο Αλαβάντας χαμηλά δεν είχε ανάγκη να χτυπήσει κανένα, γιατί ο άνθρωπος ήταν τόσο γρήγορος. Πολύ γρήγορος. Θα ήταν δηλαδή, θα ήταν ανόητος να πήγαινε. Ή να ήταν πολύ κακός χαρακτήρ. Καταλάβατε. Ναι. Έχει δε ρίκιο. Ναι. Μα δεν τον περνούσε και άνθρωπος, Αλαβάντα. Πολύ σωστά. Τον περνούσε και άνθρωπος. Πολύ γρήγορα. Ενώ τον Ιωσήφιδη τον κάνα ρόμπα κάποιες φορές και πάλι δεν χτύπησε. Όπως το Αναστόπουλο σε κάποια στιγμή είχε κάνει ρόμπα. Τον κάνα κανένα δύο-τρεις ρόμπα. Τον παιχτάρα αυτόνα. Όμως ποτέ δεν χτύπησε. Αυτά τα παλικάρια. Τώρα, αλήτης πραγματικός, έτσι μάγκα αλήτης, ναι. Είναι ο παίχτης ο οποίος είναι τεμπελάκος, είναι χοντρομπαλάκος. Και όμως επιβάλλεται την προσωπικότητά του, π.χ. βλέπει Βασιλάκος. Αυτός είναι αλυτάκος καλός. Ναι. Κόντρος ήταν. Τάτε δηλαδή μέτριος σε προσόντα, αλλά να καταφέρει, ναι. Προσωπικότητα να επιπλέει με την μπάλα που ξέρει την προσωπικότητά του. Επίσης, άλλος περίεργος, ίσως και από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν ποτέ, μπορεί και ο καλύτερος, βλέπεις Καρτάδας. Ναι. Baby face, και αυτός ποτέ βρώμικος. Πονηράντζα μεγάλη, αυτός για μένα είναι αλήτρα. Ναι. Καλή αλήτρα όμως. Ναι. Βάζεις το θέμα του αλήτη σε άλλα πλαίσια. Σε άλλα πλαίσια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει άλλος αλήτης. Της προνοητικότητας. Σάκης Πρίτας. Αυτός που σου πάει πόδια είναι ένας. Ο άλλος μοχθηρός άνθρωπος. Ναι, μέτρος, μικρό, αλλά γενικός. Παλίκαρος είναι αυτός που δεν χτυπάει και αγωνίζεται και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και ο αλυτάκος ο ωραίος είναι αυτός που σου είπα. Ειδικά Βασιλάκο στυλ. Ναι, αυτή την που. Ο Τουρσουνίδης τι ήταν από όλους αυτούς. Ποιος, ο? Ο Τουρσουνίδης. Α, ο Τουρσουνίδης έφλεξε μπαλίτσα. Δεν ήταν ούτε παλικάρος ήταν, αλλά ήταν σε καλό επίπεδο η παλικάριά του. Να σου πω ότι ήταν από ο Τουρσουνίδης. Ο Τουρσουνίδης ήταν βλάξ. Βλάξ. Ήταν βλάξ, γιατί με τέτοια προσόντα έπρεπε σήμερα να ζει από τα ενίκια. Ναι. Έπρεπε να πάει σε μια μεγάλη ομάδα στα 22 του, 23 του. Και αναλώθηκε σε μια μετριότητα αυτός ο παιχταράς που θα μπορούσε να παίξει και δεκάρι στον ΠΑΟ. Πλάγιος μπακ. Αυτός ήταν ο νέος Κούδας.
Ο ναι. Τουρσουνίδης ήταν ο νέος Κούδας. Ο Τουρσουνίδης ήταν ο νέος Κούδας. Ναι. Αλλά είχε αυτοκαταστροφική κουλτούρα. Ο Τουρσουνίδης, όχι ο Πέλκας, Κλάιν Μάιν, ο Τουρσουνίδης θα μπορούσε να γίνει δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Ήταν παιχταρά. Γι' αυτό τον Κούδα δεν το βάζω ούτε σε αλήτη, ούτε σε καλό, ούτε σε. Ήταν παιχταρά. Απλά παιχταρά, τίποτα άλλο. Πόσο ετών είσαι, φίλε? Εγώ είμαι 53. Είσαι έμπειρος, ακούω εγώ. Είσαι έμπειρος. Επίσης, για το θέμα του Παναθηναϊκού, παιδιά, να μάθουμε να σεβόμαστε. Πάω ξύς είμαι μέχρι κόκαλο, αλλά την ευρωπαϊκή πορεία που είχε ο Παναθηναϊκός. Σιγά την ευρωπαϊκή πορεία, ρε παιδιά. Πέντε διακρίσεις στην Ευρώπη και ούτε καν. Την κατά διάνοια και εσύ μικρέ, να μην κάθεσαι και λες πράγματα που δεν ξέρεις. Κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή να τη φιλοβασιλική προσέγγιση του Πάου Τσί. Αλλά και ο Παναθηναϊκός σου άλλο θα κάνει. Η φιλοβασιλική προσέγγιση δηλαδή. Θα σε ακούσει κάποιο οπαδό τη Γαλατά Σαράι, καμιά ουκρανική ομάδα, αν ήξερε ελληνικά. Λοιπόν, ποιο είναι ο Παναθηναϊκό, θα λέει. Έλα τώρα. Λοιπόν, αυτό ο Βασίλη. Ελληνική ομάδα, επίση. Δηλαδή, πε μου, ποια ελληνική ομάδα έχει υπόλοιψη στην Ευρώπη. Να την ξέρει, ξέρω εγώ, ένα μέσο Ευρωπαίο ποδοσφαιρόφιλο. Και να τη σέβεται. Ομάδα, να έχει διαχρονικότητα, ρε παιδιά. Διαχρονικότητα. Ο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ είναι το νούμερο 2. Καλά, εντάξει, ονειρεύεσαι. Δεν υπάρχει καμία άσκηση. Για Ευρώπη μιλάω, έτσι, για Ευρώπη. Για Ευρώπη, για Ευρώπη δεν υπάρχει ελληνικό συλλογικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ευθέ, σταματώ να μιλάω. Τα αυτονόητα δεν καταργούνται. Λοιπόν, καληνύχτα, ευχαριστώ κύριε. Ωραίος. Ωραία τα είπε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Α, κλείσω λίγο το. Τώρα με θυμίζω. Κάτσε να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Μείνε στη γραμμή, τακτοποιείς εκεί πέρα ψυγεία αυτά ιστορίες, βρίσες κόλπα και σε 15-20 δευτερόλεπτα θα ξαναλέω. Ναι. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα που χάρη στο Make-A-Wish έγινα μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες πουέν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Για καλό, ε! Στη επόμενη διακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έλα ρε που δεν λέει τίποτα. Καλημέρα. Δεν λέει τίποτα το ένα, δεν λέει τίποτα το άλλο να πούμε. Πήγε και ο κόκκινος σε εκδρομή με τον Ηρακλή. Στη Βαλένθια που πήγε. Λέγε ρε φίλε. Πες τα φίλε και μετά σου πήγε το κόκκινο. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο ρε παιδιά, έτσι λίγο με ρετρό να πούμε, γιατί πρόλαβα λίγο την εποχή του 70. Πρόλαβες, ε. Η ίδια ηλικία είμαστε, Κωστή. Για πες τι πρόλαβες.
Και επειδή με θυμίσατε αυτό το μάτς που είδα στην τηλεόραση, Θεσσαλονικιός είμαι. Ποιο μάτς? Ποιο μάτς? Αλλά το θυμάμαι το ΑΕΚ Queens Park Rangers, έκανε μεγάλη εμφάνιση ΑΕΚ. Εκείνη η βραδιά μπορούσε να γίνει σαν εξής. Εγώ ήμουν πιτσιρικός και το θυμάμαι, φοβόμουν να. Δηλαδή ήθελα να γίνω ΑΕΚ. Εγώ από εκεί έγινα ΑΕΚ. Ναι. Εκείνη τη βραδιά ο Παπαϊωάννου. Εκείνη τη βραδιά έγινα ΑΕΚ, 9 χρονών. Ο Παπαϊωάννου ναι. Τα σηκώθηκε στη σκεπαστή και βάλει τον γκολ να μου στα ουράνια. Κεφαλιά λες. Ναι, κεφαλιά. Εκείνη το πράγμα σε έκανε να γίνει σαν εξής. Μπορούσε να γίνουν πολλά παιδιά και πρέπει να γίνουν ΑΕΚ εκείνη το βράδυ. Αν και δεν είμαι ΑΕΚ, λέω. Ναι, δηλαδή ήταν μεγάλη. Και εγώ δεν είμαι εκτή, αλλά εκεί έγινα και εγώ. Δεν μπορεί να το συλλάβουν οι σημερινοί, ας πούμε. Δεν είναι καμιά σχέση με τότε να και τέτοια κτλ. Οι Queens Park Rangers. Και έκανε μια αλλαγή ο. Έκανε μια αλλαγή ο Φάντροκ. Τεράστια διαφορά με τις ελληνικές ομάδες. Είχε μεγάλη απόσταση. Η ΑΕΚ έπαιξε φοβερό παιχνίδι και το βράδυ. Μπορούσε να γίνει σαν εξή. Ναι, μεγάλη εμφάνιση είναι αυτή. Παρόμοια εμφάνιση και τη Περούτζια μετά λίγο και του ΠΑΟΚ μέσα στο Μόναχο. Απομονωμένες όμως. Ναι. Ναι. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις εκείνη την εποχή ήταν μοναδικές. Ο Άρης μέσα στην Ιταλία, η ΑΕΚ με την QPR και ο ΠΑΟΚ μέσα στην Μπάγκερ λίγο μετά. Το ότι πήγε με εκείνο το βράδυ πήγε στα πέναλτι. Ήταν μεγάλη εμφάνιση. Τον ΠΑΟΚ τον κλέψαν την πρόκριση, κύριε. Ναι. Ο Αλιταράς ο διαιτητής. Δηλαδή εκεί να πω είναι κλοπή, ρε φίλε. Για μένα στην ιστορία του ΠΑΟΚ που γνωρίζω. Τον Αλιταρά. Που έχω δει στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη εμφάνιση μέσα στο Μόναχο. Το 0-0, το 82-83, αυτό το 83-84. Και ο ΠΑΟΚ μέτριο στο ελληνικό πρωτάθλημα, η τελευταία χρονιά του Παντελάκη, τον κυνηγούσε το Πασόκ, τον κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι, τον κυνηγούσαν οι διαιτητές. Το ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά να φάνε τον Παντελάκη που ήταν δεξιός, εκείνη η οχιά, ο Κουλούρης, ο Κίμωνας. Άστα, τα θυμάμαι. Και με τον. Με έναν εξαιρετικό προπονητή. Τον Γερμανό τον προπονητή ο ΠΑΟΚ. Τον Τζερνάι. Το Τσερνάι και το Χέρ. Ο Τσερνάι ήταν. Ο Χέρ ήταν εκείνη την εποχή. Όχι. Πιο μπροστά ήταν ο Χέρ. Μαζί οι Γερμανοί, ο Γερμανός και Αυστριακός. Ο Παλ Τσερνάι, 83-84. Πέμπτος ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Δεν βγήκε στην Ευρώπη. Ο Χέρ ήταν μεγάλος προπονητής. Δεν θα το έλεγα. Ναι, εγώ έτσι νομίζω. Εγώ θυμάμαι ένα Άρης ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή λίγο πριν. 2-2 φιλικό με στην Τούμπα που δύο φορές προηγείται ο ΠΑΟΚ με τον Κωστίκο και ισοφαρίζει ο Άρης με τον Μπάλα. Αυτό ήταν μεγάλο. Με ποιον να ισοφαρίσει ο Άρης, σέντερ φορήκε. Με τον Μπάλα θα ισοφάρισε. Με τον Μπάλα δύο φορές και δύο φορές ο Κωστίκος 2-2 είναι νυχτερινό, είχε πει 1.000 Τούμπα. Ήθελε ο Άρης να πάρει πρωτάθλημα. Ο άλλος είχε τον Κωστίκο σέντερ φορ. Ο άλλος είχε να πούμε. Έτσι, ο Κωστίκος ήταν. Τον Μαύρο και τον Μπάγεβιτς. Με πέντε δεκάρια. Και ο άλλος είχε τον Ανανιάδη που πήγαινε στη σκία να πάρει πρωτάθλημα. Το ταγάρι ο Άρης. Ταλέντο μεγάλο ήταν ο Τουρσουνίδης. Θα μπορούσε, δηλαδή δεν υπάρχουν ταλέντα σήμερα. Τι Τουρσουνίδης, ρε φίλε, ο Τουρσουνίδης, εάν ήταν προσεκτικός. Και ο Κωστάκης ο Οικονομίδης ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήτανε. Ο Τουρσουνίδης ήταν πιο επάνω. Τους έζησα και τους δύο. Ο Τουρσουνίδης ήταν πιο επάνω. Ήξερε πολύ μπάλα ο Οικονομίδης. Και ο Οικονομίδης ήξερε μεγάλη μπάλα. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις, ο Άρης από τα τσικό του, από την Ακαδημία του, ας πούμε, από τα εφηβικά. Ποιος είναι ο τελευταίος μεγάλος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ηλικιακά? Ο Μπουγιοκλής. Όχι, αγόρι μου. Ο Θοδωρής ο Πάλας ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε ο Άρης. Κάτσε ρε, κάτσε. Αν ο Πάλας έπαιζε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό θα είχε. Έπαιξε ρε φίλε, εντάξει. Έπαιξε εθνική πόσα παιχνίδια. Για να σε φωνάξουν τότε να παίξει εθνική με τέτοια μεγαθύρια που ήταν αυτικά του Αγγελίδες κτλ. Ήταν δύσκολο. Ο Πάλας ήταν μεγάλος παίχτης. Είναι αδικημένος στην ιστορία του Άρη. Καθόλου αδικημένος. Αδικημένος με την έννοια ότι δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Δεν το ξέρουν τον Πάλα. Κοίταξε, ο Πάλας ήταν μονόγνωτος, ήταν αντιδημοσιογραφικός. Ναι, ήταν μπακάρα βέβαια, ήταν σύγχρονος μπακ, ανέβαινε, 3-5-2 έπαιζε για πλάκα βέβαια. Ο Πάλας εκείνη την εποχή, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, ένα μυστικό του τελικού του 70 είναι ότι ο Άρης έπαιξε κατά συνθήκη με 3 στόπερ. Πάλαν Αλμπάντι, 2 back half. Ο Πάλας δεν έπαιζε. Ποιος δεν έπαιζε? Έπαιζε ο Πάλας. Πώς δεν έπαιζε? Μόλις είχε πάει. Αυτοί μόλις είχαν ανέβει από τα εφηβικά. Μετά πριν το 67 ανέβηκε πότε? Ποιος? Ο Πάλας. Το 67 ναι. Ανέβηκε, ναι. Ναι. Ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε βγάλει ο Άρης όλα και τα χρόνια τα μικρά. Πώς δεν έβγαλε ψηφίδι, έβγαλε μπαλαδόρο, πώς δεν έβγαλε? Δεν ήταν σαν τον Πάλα, δεν ήταν αυτή η πώς δεν ήταν? Χάφο ψηφίδι, ήταν λίγος. Εντάξει, ήταν στην Αμερική, έφυγε και τέτοια. Χατζικώστας, δεν προλάβες το Χατζικώστα. Πεχταράδες έβγαλε. Ναι, ναι. Έβγαλε. Ήταν τα Τσικό και ο Πάοκ έβγαζε, ο Βίλι έβγαζε.
Πεχταράδες βγήκαν από τα τσιμέντα και από τα αυτά. Τώρα εντάξει, τώρα τους ταμπάνιδες είναι οι περισσότεροι. Ναι, ακούω. Να τον πω να δεις λίγο, γιατρέ. Για μένα είναι η μεγαλύτερη εμφάνιση που έχω δει ποτέ την Ερακλή με στο Καφατζόλιο. Τον αγώνα με την ΑΕΚ στο 3-1 στον ημιτελικό κυπέλλου το 83. Ναι, με τον Γκότη, το έχω ακούσει χίλιες φορές. Ναι. Με τον Γκότη και με τον Γκότη. Ήμουνα στο μάτς. Ήμουνα κι εγώ. Ο Ερακλής έπρεπε να κερδίσει 9-0. Τόσο κομπλεξικός είναι που ήρθε 3-1. Κομπλόγρια, ρε. Κομπλόγρια. Στην Παναγή του έβγαζε 10 τέταρτ. Και αντί να γίνει 4-5-6, έγινε 3-1 στο 90. Ναι. Και πήγε ΑΕΚ τελικό και το πήρε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τότε ο Ηρακλής είχε την καλύτερη ομάδα τότε. Γι' αυτό είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής. Διαφορά. Γι' αυτό είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής. Και να του πεις και κάτι άλλο του γιατρού που δεν το ξέρει ίσως. Ότι ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα που βγήκε η Ευρώπη από τη Θεσσαλονίκη. Καλά. Και τι λέει αυτό. Και έφαγε 9 στη Βοηβοντίνα. Εντάξει. Έπαιξε όμως με την Βοηβοντίνα και μετά με τη Σαραγώσα κτλ. Γεια χαρά. Έπαιξε. Και εγώ έπαιξα σε τρεις ταινίες. Τι έγινε, ηθοποιός. Καλημέρα, ναι. Ξέρεις ποιος είμαι. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πιο Παναθηναϊκό και πιο Ολυμπιακό. Την ευρωπαϊκή πορεία που έχει ο Άρης τα 47 χρόνια ή του Χαριλάου δεν την έχει κανένα. Καλά, είσαι. Δικό μας παιδί. Βέβαια. Δικό μας. Από τα 47 χρόνια τα 25 δεν έπαιξε. Μην μιλάς τώρα, μιλάει η BG Μάρης τώρα. Δεν πειράζει. Ακριβώς. BG Μα τέλος, πείτε τα κύριε. Τα μετράς και τα τελευταία 5 χρόνια ότι είσαι. Όλα τα μετράμε. Όλα. Όλα. Είναι σαν να σε. Πες τα, τον έδεσα. Είναι σαν να σε 70 χρονών και να λες ότι είσαι 40 γιατί δεν μετράς τα καλοκαίρια και τα Πάσχα. Έλα τώρα. Μας τρελάνεις τώρα. Όποιος και να ήταν στη θέση του Άρη, το ίδιο θα έλεγε. Καλά, αυτός είναι ο Έλληνας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η προπαγάνδα του είναι και λίγο. Εσύ, αυτά τα είχε βγάλει ο Σαωρίδης σε φυλάδια. Και τα έλεγε. Και τα σας τα δίνε και τα διαβάζετε και τα πιστεύατε, ρε. Ρε είστε χαϊβάνια, ρε. Είστε 47 χρόνια ήδη τι λέει, είμαστε, λέει. Πόσα χρόνια παίξατε Ευρώπη από τα 47 χρόνια. 44, ρε. Τραγούδες. 44 παίξαμε. Δεν τραγουδάω, ρε. 44 παίξαμε. Ρε τον άνθρωπο, ρε, τι λέει. Είμαστε ήδη τι λέει. BG Μάρης είμαστε. Ούρε, σε ποιο υπόγειο εκεί πέρα, σε ποιο υπόγειο στα είπαν αυτά. Λοιπόν, στο Κύπελλο τώρα. Ναι. Επειδή ακούω πολλούς δικούς μου να βγαίνουν και να λένε ότι θέλουν τον ΠΑΟΚ. Ναι, εσύ τι λες. Το συμφέρον το δικό μας είναι να παίξουμε κανένα Ολυμπιακό, να γεμίσει το γήπεδο, να αποκλειστούμε και να δώσουμε βαρύτητα στο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε ομάδα για κύπελλο φέτος. Που λένε ότι πολλοί θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Ποιος? Δεν μπορούμε. Καταρχήν έχει 27 μάτσα ολόκληρα μέσα σε 5 μήνες. Μα ακριβώς. Που είναι πάρα πολλά. Εδώ, άμα επιβαρύνει την ομάδα και με μάτς κυπέλου. Και εδώ με... ρε, για να πάρει τον Αμανατίδη Πόντο έγινε ανατροπή του Τζιμπούλ. Θες κυπέλο τώρα, ρε, τα γάρι να πούμε. Για να κυβιστήσεις. Θες κύπελο εσύ να πάρει τώρα. Πολύ καλά τα λέω, φίλο του Άρη. Καλά, δεν θέλω κύπελο να παίξω γιατί θα πάθω ζημιά. Κακώ προκρίθηκε και ο Άρης ήταν συγκυρία. Δεν ήθελαν όλοι να, όλοι να αποκλειστούν. Έβλεπε στη Βέρεια, ήθελε να αποκλειστεί. Γυναικώ μια από τα ίδια. Όχι, ο Αριανό θέλει μια πρόκριση με μια ομάδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκό στο Χαριλάου για να έχει μια. Οπτική. Ναι. Έχει καιρό να δει μεγάλη ομάδα. Ξέρεις τις τέσσερις μεγάλες που έχουν περάσει, τις εμπορικές, στη 16άδα, ποια πιστεύεις ότι μπορεί να διακριθεί από τις υπόλοιπες? Στο κύπελο? Ναι. Δώσε μια. Ο Πανιώνιος πέρασε. Αποκλείστηκε. Όχι, ρε. Κακός. Ο Πανιώνιος θα ήταν παραδοσιακή ομάδα κυπέλου. Τα Γιάννα έχουν πεθάνει, τα διάκριση. Ποια Γιάννενα, ρε, οι Ρόμπες τώρα. Τι μάγει με τα δώρα τώρα. Κόλλησε πια με του Γιαννιώτε. Άντε βρε τις Ρόμπες, τους μάγους με τα δώρα, κολώνε τη ΔΕΗ εκεί πέρα. Τέσσερις παίκτες και ο τερματοφύλακας πέντε. Άσε ρε τώρα, πια Γιάννενα. Ξάνθη. Ξάνθη. Ποια Ξάνθη, λόγω γεωγραφική αυτή με τίποτα. Ποια Ξάνθη. Δεν πιστεύει την πρόταση. Ποια Ξάνθη, ρε. Άλλο ποιο είναι. Μόνο Άριστρε θα πάρει το κύπελο, ρε. Λέγε ρε, ποιο. Λεβαδιακό. Λεβαδιακό. Ένα κομπότη Κορσαρίνα. Ο Ατρόμητο. Μπορεί να διακριθεί στο κύπελο. Μπορεί να πάει τελικό, ναι. Μπορεί. Με ποιον θα πάει τελικό. Μπορεί να πάει. Αστέρας Τρίπολης με τίποτα. Πού να πάνε αυτοί. Ρε. Και μετά πιάνουμε τη Β' Εθνική της ομάδας. Τρίκαλα, Άρης, ναι. Όφη και Κυψαμικός. Όφη και ο Άρης. Μπορεί Όφη να διακριθεί, πιστεύεις. Ούτε Όφη. Κακή ομάδα. Ούτε Όφη. Κακή ομάδα. Τώρα έβλεπε σήμερα πρώτα. Τώρα παίξει ένα Άρης Λεβαδιακός. Μπορεί να παίξει. Μπορεί να τύχει. Όχι. Τι παίζει. Και δύο δεύτερες. Ο Άρης λοιπόν να πούμε ποιες είναι πιθανές κληρώσεις. Και ποιες γυάζουν. Πες μας. Είναι. ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ολυμπιακός. Ατρόμητος. Κυσαμικός. Κυσαμικός. Όφη. Και Γιάννενα. Άρης Όφη. Να παίξει. Εκεί θα γίνει μεγάλη ιστορία. Δέρμπι. Πάρε και εμείς το γήπεδο. Άρης Όφη. Βέβαια. Δέρμπι είναι γι' αυτό. Δέρμπι είναι. Βέβαια. Να πας εκεί στους κριτικούς εκεί που κάνουν τους μάγκες με τα πιστόλια
Και άμα πετάξει το πιστόλι. Πιθανές κλήρωσεις υπάρχουν, να τις πούμε και αυτές. Για πες. Άρης. Ναι. Να τα. Λεβαδιακός. Ναι. Παναθηναϊκός. Ναι. Ναι. Ξάνθη. Ναι. Σημείωσε το, αυτό θα είναι. Λες. Ναι. Ναι. Πάω ναι. Ξάνθη. Και. Okay. Πλατανιάς. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. 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 Έχω τόση ώρα και τεπιάσει, μιλάμε την καλησπέρα, την κουβέντα και την κουβέντα. Έλα εδώ, εσύ. Νόμιζα ότι δεν πέστε, ρε παιδί μου. Νόμιζα ότι δεν είσαι στη γραμμή. Για λέγε. Για λέγε. Ωραία θεματάκια έπιασα σήμερα, Κωστή. Την καλημέρα μου και στον Στέφανο και στον Βασίλη. Ναι. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα. Σχετικά με το τι είναι μάγκα ποδοσφαιριστή. Ναι, φίλε. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τους διντίδες μάγκες. Τους διντίδες. Καλά τα λέει, διντίδες. Ρε, η λέξη που έψαχνα τόση ώρα. Διντίδες. Με ποια λογική το λέω. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, άσχετα σε ποια ομάδα παίζει, ξέρει ότι έχει την άνεση να σηκώσει τον άλλον στον αέρα και να μην πάρει ούτε κάρτα, υπάρχει μεγαλύτερος διντιδισμός. Διντιδισμός. Καλά στα λέει. Μια χαρά τα είπε. Και ναι. Το αστείο είναι ότι όλοι αυτά τα ποδοσφαιρικά ενδάρματα που στηρίζονται πάνω σε δημόσιες σχέσεις, πάνω σε ευπαρουσίαστες φωτογραφίες και σε ένα έτσι background το οποίο σηκώνεται και από όλο το δημοσιογραφικό υπόστημα, να γίνονται μετά και μάγκες. Τι να πούμε. Ποιος είναι μάγκας ποδοσφαιριστής. Μάγκας ποδοσφαιριστής ήταν ο Γιάντζης. Ο Γιάντζης. Ο Γιάντζης. Ποιος είναι αυτός ο Γιάντζης. Που έδιρε τον Αγανιάν στο Καραϊσκάκι. Τι λες, Κώστα. Στο Ολυμπιακό Άρης. Αυτός ήταν μάγκας. Τι Γιάντζης. Ένας καράβλαχος εδώ από τη Βέρεια. Ναι. Ένα γαϊδούρι. Ναι. Ένα βόδαρος να πούμε. Ναι. Ο οποίος πήγε ο Ολυμπιακός Άρης στο Καραϊσκάκι στον ημιτελικό. Κερδίζει ο Άρης 1-0. Πάνε στα ποδητήρια, γίνουν κάτι μανούρες, ναι. Τραβάνε βρωμόξυλο τον Αγανιά. Το σιδέρωσε. Το σιδέρωσε. Άντε ρε. Και τιμωρούν τον Λουκανίδια. Γιατί ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Αλλά με κουφάλες ρε σας φάγω αλλά πάμε. Παμ πουμ παμ. Και την πλέρωσε ο Λουκανίδης. Την πλέρωσε ο Λουκανίδης. Γιατί ρε φίλε. Αυτός είναι μάγκας. Αυτός γιατί, είναι μάγκας. Γιατί πολύ ναι. Απλά Στέφανε αν είχε παίξει εκείνη η ομάδα του 70 με το Λουκανίδη στο τελικό του Κωνσταντζολίου, όπως λένε και άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα, ναι. Άσχετα που ακυρώθηκαν δύο γκολ, θα είχε γράψει παλάμη το σκορ. Μάλιστα. Έχω άδικο κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ αγέννητος ήμουν, δεν ξέρω τι να σου πω. Α, εσύ αγέννητος ήσουν. Δεν στο έχουν πει, ενώ γνωρίζεις πράγματα που εγώ άμα δεν το δω με τα μάτια μου, δεν λέω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτό για να κλείσουμε σχετικά με το θέμα το ποιος είναι μάγκας και το ποιος είναι φλόρος. Σχετικά με τα υπόλοιπα. Μάγκας ήταν ο Φουντουκίδης. Άιντε πάλι. Που πήγε στην πάλι το Καραϊσκάκι. Και αυτός τα έδερε σίγουρα τώρα. Και κρέμασε. Στο τσιγκέλι τον παπά του κυράστα και τον κυράστα. Αυτός είναι μάγκας. Άμα σε αποκαλύψει. Όσο Διονύσο! Φάλες! Αυτός ήταν άντρας. Τώρα οι άλλοι, άστο, ο Πρίτας και ο Μίτας τώρα. Και ο Νεμπεγλέρας τώρα. Άσε με καημένο τώρα. Και αφού του κοίτασε. Το βόδι να πούμε το σχολεμένο. Το βόδαρο. Άσε τώρα. Μάγκας. Ρώτησες προηγουμένως ποιον ποδοσφαιριστή. Μάγκας ήταν ο Λεοντιάδης που πλακώθηκε με τον Λεόν Μητρόπουλο και γίνανε μπίλιες. Μάγκας είναι ο Μητρόπουλος που πλάκωσε τον Παοξή με στην Τούμπα. Αυτός είναι μάγκας. Και με την ίδια λογική που. Αυτός είναι μάγκας. Μάγκες είναι και όλοι οι. Ο Γκαρσία που ήταν μάγκας. Που έστειλε το Γιασεράκι. Άσερε μάγκας ήταν. Έτσι είναι οι μάγκες. Τα είπες αυτά που θέλεις να πεις. Γκαρσία. Έχει κι άλλα, αλλά δεν σταματάει. Θα το δέσω, λέγε, τον έθεσα. Με τη δικιά σου λογική, όπως λες Κωστή, που συμφωνώ απόλυτα σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά μάγκας, μάγκες είναι και όλοι οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι πήγαν φυλακή αυτόφορο με εκείνο τον αγώνα με τον Πάοκ, να θυμάμαι καλά. Πήγαν αυτόφορο. Πήγαν αυτόφορο. Σοβαρά. Τρεις δεν είναι. Ο ένας έχασε και δουλειά. Θέλω να σου πω, δεν τους κρατήσανε νύχτα ή τους εκείνη την ώρα. Επιχούντας δεν σε αφήνανε. Αυτό λέω. Έτσι. Σάββατο τους μαζέψαν, Δευτέρα βγήκαν. Σοβαρά. Είμαι η μοναδική ομάδα σκληροτράχηλη τελείως. Είμαι η πιο αλήθικη ομάδα ever. Κοίταξε να σου πω, εκείνη η ομάδα πραγματικά ήταν όντως και κρίμα, το λέω από τη δικιά μου ηλικία που δεν προλάβαμε πολλά περισσότερα και μου φέρνει εμένα σε αντιπαραβολή το ότι όντως η ομάδα η οποία χτίστηκε μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα διοικητικών υποπαραγόντων μέσα από. Οπαδών. Μέσα από. Βλαχοπαδών. Πονηρών. Ήταν εντελώς μια ομάδα η οποία. Ήτανε soft σε πολλά πράγματα με την κακή έννοια soft. Δηλαδή,
μπορώ να σου πω πάρα πολλούς φλόρους παίχτες οι οποίοι τρελενώσουν γιατί ήξεραν και μπάλα. Εκεί ήταν το παράδοξο. Δηλαδή για μένα ο Κάλβο ήξερε 100 κιλά μπάλα, αλλά η ψυχολογία την τον άφηνε. Ναι, ναι, εκταράς. Και αυτό ήταν δύο φορές χειρότερο. Όπως επίσης και αρκετό, ο ΠΑΟΚ έχει για παράδειγμα και τα τελευταία χρόνια έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι ο ορισμός του φλόρου, όπως πήγε ο Πέλκας. Ναι. Αυτοί οι παίκτες δεν θα μπορούσαν να καθίσουν ούτε για τα αποδυτήρια να περάσουν και τα λοιπά σε αυτές τις ομάδες. Και εκείνη η καθίδηση του ποδοσφαίρου της πόλης μας. Μπορώ εγώ να συγκρίνω για παράδειγμα το Μίλαν Τζούρτζεβιτς από εκεί πέρα με έναν. Ναι. ακόμα και με τον Κλάους, γιατί για μένα και ο Κλάους είναι. Τι Κλάους με Τζούρτζεβιτς, ναι. Θα έρθει ο Τζούρτζεβιτς να μας βαρέσει, μην λες τέτοια πράγματα. Είναι αυτό ακριβώς και το κακό ξεκινάει με αυτό ότι ποιο προφίλ περνά σαν μάγκα. Μάγκα δεν είναι ο καταφερτζής. Εκεί έχουμε χάσει την όλη ουσία. Είπες για τον Τζούρτζεβιτς, δεν έχω δει πιο δυνατό άνθρωπο, ρε φίλε. Δεν έχει να κάνει να σου πω κάτι. Όχι, όχι, συνδυασμό. Όχι, άκου, συγγνώμη, άκου. Συνδυασμό. Μάγκας. Δύναμη. Θράσος. Γνώση. Πολεμική τέχνη. Εγώ θυμάμαι και αγώνες. Εμένα μέσα σε 3-4 φορές. Λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι αγώνες του Μίλαν που έχει φάει πολύ άσχημα αντιαθλητικά χτυπήματα και δεν έχει γυρίσει να χτυπήσει ποδοσφαιριστή μες στον αγώνα. Όπως επίσης θεωρώ μάγκα ποδοσφαιριστή συγκριτικά με το γεγονός ότι ήξερε και μπάλα, γιατί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ κάποιον αντιαθλητικό του χτύπημα άσχημα, δεν τον θυμάμαι, τον Γκούι. Ναι. Έτσι είναι. Αυτός είναι μάγκας ποδοσφαιριστής. Όχι αυτός ο οποίος πάει μετά, κάνει την αλητία και ύστερα κλαίγεται και μετά και στο τέλος με ύστερα κουνάει και το δάκτυλο στη γιατί, γιατί έφαγε κάρτα. Και έχει μιλάμε και το πρωτοσέλιδο. Άμα ήταν έτσι μαγιά, θα πω και κάτι άλλο, αλλά μετά δεν γίνεται. Θα μας κόψει το ραδιοφωνικό το τηλεοπτικό. Άσε ρε τώρα. Θα φάμε πρόστιμο από σένα. Λοιπόν. Θα το πληρώσει, ρε. Είναι καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα. Επόμενος κύριος. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Αριανός είμαι. Βρήκα πάτημα να πάρω τηλέφωνο από τον Ηρακλειδέα δίπλα που λέγεται το Παναθηναϊκό. Αριανάρα θα σε τι φτάσει. Τι φτάσει, βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Αυτά που λέγεται για τον Παναθηναϊκό, τα λες και τα εννοείς ή για χαβάλε. Εννοείται, ρε. Άιντε πάλι. Αντικειμενικά τα λέω. Βρε, φωτιά σαν άβυζα. Τι για ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Για ευρωπαϊκό, φίλε, λέει. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό στην. Τι να πούμε. Γενικά καμιά ομάδα ελληνική. Καμιά ελληνική ομάδα δεν. Τι ευρωπαϊκό, ρε, παιδιά, πλάκα μου κάνετε τώρα. Θα σε ακούσει κανένα παδό Σαχτάρ Ντόνετς και θα σε κυνηγάει. Δεν κάνω, έλα τώρα. Γκρέμισε. Εσύ σαν Ηρακλής, δηλαδή τι έχει κάνει στην Ευρώπη. Ανύπαρκτο είμαι. Έχει κάνει κάτι. Ρε, εγώ λέω ότι είμαι ανύπαρκτο. Είμαι αντικειμενικό. Δεν κρύβομαι. Κάνω αυτοκριτική. Τι να κάθομαι να λέω. Σαν τον Αριανό, 47 χρόνια έτο στην Ευρώπη και έχω παίξει 20 μάτς. Έλεγα αυτό. Τι λέει, ποια είναι 20 μάτς, ρε. Όσα έχει παίξει, αλλά είναι 22. Καλά λέει μόνο τώρα ο γιατρό. Τι λέει, τι προπαγάνδα είναι αυτή τώρα. Α, προπαγάνδα και 48 χρόνια έτο. 120 μάτς έχουν στην Ευρώπη. Τι 20 βρε. Να λε τώρα για Ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό είναι σαν να υποβιβάζει την νοημοσύνη, ποδοσφαιρική νοημοσύνη. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πορεία. Δεν ξέρετε οι Αριανοί την ρε ιστορία παιδιά, σας. Δεν ξέρει ο Αριανός την ιστορία του να πει ότι στο Χαριλάο η Μαΐτητο στην Ευρώπη. Στο Καφτατζόγλου και στην Τούμπα έχασα εντός έδρας. Δεν το ξέρουν να το πούνε. η προπαγάνδα είναι μισή δηλαδή. Να άμα ψάξεις και βρεις τις ήττες του Άρη στην Ευρώπη, στην έδρα του, είναι σε Τούμπα και Καφτατζόγλιο. Στο Χαριλάο ο Άρης δεν έχει χάσει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν έχει χάσει. Ναι. Κοίταξε. Στο Χαριλάο είναι κλουβί, ρε. Τι ρε, τι ρε, μα χάζω. Όλα περάσει, ρε, από ένα ώρα. Δεν περνάς, ρε. Το φρούριο. Από εκεί δεν περνάει κανείς. Δεν περνάει. Πήγε να περάσει και εκείνος ο ταβερνιάρης, η αλλαγή του Αγουέρου, να πούμε, Ντιέγκο Κώστα, αλλά δεν μπόρεσε, ρε. Δηλαδή, να σου φέρω μια, παράδειγμα μια άλλη ποδοσφαιρική χώρα που θεωρητικά το επίπεδο πρωταθλήματός της είναι ίδιο με το ελληνικό. Και θα σου πω για τις μεγάλες ομάδες της συγκεκριμένης χώρας. Μιλάω για την Πορτογαλία. Άιντε πάλι. Μπορεί να συγκριθεί, ξέρω εγώ, η Πόρτο, η Μπενφίκα ή ακόμα και η Sporting Λισαβόνας με τις ελληνικές ομάδες δίθεν μεγάλες. Με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Δίθεν ευρωπαϊκά μεγάλες ομάδες. Μα δεν είναι ευρωπαϊκά μεγάλες ομάδες οι ελληνικές, οι ποδοσφαιρικές ελληνικές ομάδες. Δεν είναι. Μάλιστα. Τι να πούμε, έκανε πορεία μια φορά. Τυχαίο γεγονός. Τυχαίο. Και η Λέστερ πέρσι πήρε πρωτάθλημα. Θα το ξανακάνει. Για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι.
Δεν υπάρχουν δεδομένα της Ελλάδας. Υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα για την Ευρώπη. Ναι, η Λέστερ πήρε ενιαίο κριτήριο. Τη στάχτη του Ρανιέρη θα τη ρίξουν στο κήπεδο της Λέστερ. Αυτό ακριβώς δηλαδή τώρα. Είναι κωμικοτραγικά να λέμε τώρα για ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή εντάξει, στην Ευρώπη ξέρεις τι κάνουν οι Έλληνες. Άντε να μπούμε σε κανένα νόμιλο, να πάρουμε το μάτι. Κάνα φράγκο. Κάνα φράγκο, να πουλήσουμε κανένα μάκ, κάνα ποδοσφή, κάνα καρέλι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Ναι. Η νοοτροπία λέει. Η νοοτροπία, η κουλτούρα. Η κουλτούρα. Πού να αντέξω και το ρόλο. Και άσε τώρα τι να. Εγώ παραδείγματος απαιτώ από τον Ολυμπιακό, που θεωρητικά είναι ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ. Ναι, άκουγα. Και τι περισσότερε δυνατότητε. Ένα τελικό γύρω πάνε. Χάσε 3-0 γάβρι. Χάσε 3-0 τράγωνα. Ωραία, παίξε. Έρχεται τώρα ο Αλονεύτης που παίζει στη Λάρισα του 6. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ναι. Παλέμαχη του πρωταθλήματος του. Και εγώ δεν ξέρω πώς. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ο Αλονεύτης. Και βγαίνουν πρώτοι στον όμιλο. Έλεος τώρα. Τέλος πάντων, όσο για το κύπελλο τώρα για την κλήρωση. Πες μας, τι θέλεις από τα δύο. Εγώ... Στο ερώτημα να απαντήσεις. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν απαντήσεις. Όχι. Θες να αποκλείσεις ΠΑΟΚ και να μην ανέβεις ή να ανέβεις και να αποκλείσεις από τον ΠΑΟΚ. Θα τα κάνω και τα δύο, ρε. Εγώ προτιμάω να ανέβω και να αποκλείσω από τον ΠΑΟΚ. Είδες. Αντικειμενικότατος. Αρχίζει ο ρεαλισμός. Από εκεί και πέρα, παιδί, πιτζιμάρης είναι. Από εκεί και πέρα προτιμάω χίλιες φορές να τύχουμε κανέναν Ολυμπιακό με καμιά ΕΚ να μαζευτεί για λίγο κόσμο στο γήπεδο. Για τον Τζέρτζελο δηλαδή. Για τα λεφτά, ναι. Για τα έσοδα. Γιατί από το, με τον ΠΑΟΚ υπάρχει το άλλο το. Το κάμια άλλο τιμωρία, χασούρα, χρηματικά πρόστιμα. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Και να ξεφυλίσω και με στην Τούμπα και να υπάρχει και γκρίνια από του κομπλεξικού σου οπαδού. Του δικού σου. Ναι. Δεν έχει πλέον αποδεσμευτεί από αυτό το κόμπλεξ. Και τι έγινε. Ορίστε. Έχασε την Τούμπα. Η πρώτη τελευταία φορά θα είναι. Είδαμε τον Κούπερ. Πρώτη ούτε τελευταία. Απλά αυτό ξέρεις πέσω ποιος είναι ο κομπλεξικό του είσαι εμένα. Ναι. Ναι, εντάξει. Και τι έγινε. Υπάρχει δηλαδή πολύ γκρίνια μετά. Εντάξει. Θα... Το καλό είναι ο Άρης να μην σκέφτεται το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ κρίσιμα παιχνίδια εκείνη την περίοδο στη Β' Εθνική. Έχει να παίξει μέσα στη Λαμία. Έχει τον Όφη στο Χαριλάου. Έχει να πάει στο Μενίδη, στον Αχαρναϊκό, σε μια σκληρή έδρα σε κακό γήπεδο. Έχει Απόλλων, να έχει Σπάρτη. Θα σκέφτεται τώρα και τα κύπελα. Όχι, εντάξει, είναι πλεονεξία. Δηλαδή, πολυτέλεια ασχόληση με τέτοια θέματα. Σίγουρα. Αν μιλήσει με τον Αναστόπουλο, νομίζω ότι καν σκέφτεται το παιχνίδι αυτά. Θα γίνει μια κλήρωση. Εντάξει, οκ, ό,τι είναι να έρθει ήρθε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το κύπελο. Τα είπα και προχθέ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το κύπελο. Αφτάσουμε, φτάσαμε. Δεν μπορούμε να πούμε να καθίσουμε να χάσουμε. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Έτσι. Αυτό θα πει αυτό. Τα είπε ο κύριος Νίκος. Αλλά... Εγώ ξέρω ότι κάθεσε στη θέση του, την κράτησε την καρέκλα του. Μπράβο. Έχει και μεγάλο μάτς την Κυριακή. Εγώ συμβουλεύω, φίλε μου, να είσαι στο Χαριλάου γιατί είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι της Κυριακής. 12 ομάδες προπόνησε, 13. Αφήνεις πολύ πίσω στα τρίκαλα, θα υπάρχει τρομερή ισοστρέφεια. Έρχονται τώρα με τρομερή ψυχολογία. Θα γιατί... αρέσει το μάτς. Θα δούμε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι της Κυριακής. Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή σιγά σιγά βλέπω πήρε μπρος ο Άρης. Να σου πω κάτι, σε αυτό το μάτς το ρεπορτάζ της Δευτέρας είναι σημαντικό για τον Άρη. Σε αυτό και το δεν μάτς... μιλάω για το αγωνιστικό κομμάτι. Για το... Λοιπόν, ναι. Να πω και κάτι. Το μάτς Κυριακής, ακόμα και η ισοπαλία υπό προϋποθέσεις είναι καλό αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Να το ξέρετε. Τη Δευτέρα, μην αρχίσετε τα τραγικά. Τη Δευτέρα είναι τα μεγάλα. Φοβάμαι το μάτς. Αυτό για τον Άρη. Με τα τρίκαλα. Με τα τρίκαλα. Γιατί τη Δευτέρα το ρεπορτάζ, αν κερδίσει ο Άρης, θα πάει στο θέμα των πληρωμών. Ενώ αν χάσει ο Άρης, βέρει ισοπαλία, θα αναλωθεί στο αγωνιστικό. Θα πληρωθούν οι παίκτες τη Δευτέρα. Mm. Πονηρά μιλάω. Δεν το ξέρω αυτό. Πονηρότατο. Αργιανέ, χρόνια μπροστά είμαι εγώ. Το πονηρότατο. Ναι. Όταν έσκαβα να βάλω τις λίρες του καμπάνι στο Χαριλάου, εγώ μάζευα τις μπάλες εκεί. Μάλιστα. Κατάλαβες, ναι. Κατάλαβα. Τα έχεις με το κράνο. Ναι, βέβαια. Ναι, γεια σας. Ξέρω ότι χαμουρο ιστορία είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις και το σημείο που σκάφτονταν με τα σιλίρας. Ναι, γιατί έφαγε τη φρέζα. Να πάμε για ο, ο Σόλων τέσσερα τρακτέρ έφαγε εκεί. Τέσσερα ναι, τρακτέρ. Τέσσερα τρακτεράκια έφαγε μάλιστα. Εκεί. Μάλιστα. Και έλεγε εκεί γιατί το έδαφος είναι. Σκληρών. 50 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μπέρκερ. Όνειο rings, rings, rings. Μπέρκερ. Όνειο
Rings, rings. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi! Oh, what a goal that is! Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ο Πάσκαλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε, ναι. Rings, rings, rings. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μ' ακούτε. 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 Καλημέρα σας.